Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 τον FM. Ράδιο Μαρμίτα, εκπομπή μας και σήμερα, όπως καθημερινά από τις 9 έως και τις 11, εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Μπαίνετε κι εσείς στη δική μας φάση καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Λίμπερο 107,4 τον FM. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό επιστροφή στο στούντιο. Το συνηθίσαμε και το συνηθίσατε να εκπέμπουμε από το σπίτι λόγω κορονοϊού. Ο φίλος μας ο Ζάχος σήμερα απουσιάζει. Υπήρχε μια οικογενειακή υποχρέωση. Έχει κάποια προβληματάκια. Οκ, δεν είναι κάτι σοβαρό. Του ευχόμαστε περαστικά τα καλύτερα στο φίλο μας τον Ζάχο. Αν και έχουμε οπαδικές αντιπαραθέσεις. Σαν άνθρωποι όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι εξαιρετικός κύριος εντός παρεθέσεως ο Ζαχουά. Περαστικά λοιπόν, Ζάχο, όλα πάνε καλά και θα τα πούμε εδώ διδυμάκι την Δευτέρα. Παρέτσα μαζί όμως, θα πορευτούμε. Συντροφιά θα σας κρατήσω σήμερα με αρκετά θεματάκια, με τη δική σας συμμετοχή πάντα, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, με τα δικά σας μηνύματα, έως και τις 11. Ένα αθλητικό, ραδιοφωνικό διώρο, μία παρέα που δημιουργούμε καθημερινά και τουλάχιστον έως τώρα τα μηνύματα και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά έως εκπληκτικά. Θα τα χαρακτήριζα, αυτά τα πούν άλλοι όμως, δεν θα τα πούμε εμείς. Αρκετά τα θεματάκια και σήμερα, παιδιά. Φυσικά και εσείς μπορείτε να βάλετε θέματα στην εκπομπή μας. Εδώ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα δέχεται όλες τις απόψεις, αρκεί να υπάρχει τεκμηρίωση, εντάξει, και βάση στα λεγόμενά σας. Δεν μας πειράζει και η καζούρα, αρκεί να υπάρχουν όρια. Εντάξει, να μην ξεφεύγουμε. Μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια τα πάντα. Μετά τις 9.30 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για τους καλούς μας φίλους ακροατές, για να μας πείτε και εσείς τα δικά σας. Πάμε λίγο να περάσουμε στα διαδικαστικά της εκπομπής και να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας για σήμερα. Να ξεκινήσουμε να μπριζωνόμαστε και εμείς εδώ από το στούντιο, αλλά και εσείς από τους δέκτες σας, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στην εργασία σας. Εδώ Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος, σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11. Κοντά μας, άλλο ένα βραδάκι, η Μάζδα Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας αλλά και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Η Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το ρότο μας στο ράτου. Είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη. Πού? Παπάφη 205. Τηλέφωνο απορριών και επικοινωνίας στο 2310-924-931. Και το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα, παιδιά, στα κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινά στο στέκι του Κωστή με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας, κότσι σούβλας που γουστάρει ο Ζάχος και ό,τι άλλο επιλέξετε σε κρεατικά πρώτης ποιότητας στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς, όπως σας λέω. Ανδρέα Παπαδρέου 113, ο φίλος μου ο Δημήτρης και το επιτελείο του με το στέκι του Κωστή. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα όσοι είστε δυτικά εκεί Νεάπολη, Πολύχνη και στις γύρω περιοχές. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-620-727 και θα με θυμηθείτε. 2310-620-727 το στέκι του Κωστή. Λοιπόν, γιατί μικροφωνίζω, κάτσε λίγο να το κατεβάσω. Εδώ ο Χρήστος μου έδειξε κάποια κολπάκια, τα οποία άμα τα κάνουμε όπως πρέπει, δεν θα έχουμε κανένα προβληματάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και αρκετά θέματα και για Άρη. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Καρυπίδη στο αθλητικό βία, τέλος πάντων, για ό,τι έγινε με τον Μελισανίδη. Εδώ βλέπουμε μία ανέρεση της αρχικής κατάθεσης. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Υπάρχει εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού. Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός? Ναι, Χρήστο. Ναι, αυτός δεν είναι, ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο κανονικός, ρε φίλε. Ναι, ποιος έχει τον τίτλο?
Κύριος Μητσοτάκης. Ο Κούλης που λένε. Μπράβο. Όχι, ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού είναι. Όχι, δεν είναι ο Μαρινάκης ο πρωθυπουργός, Χριστό μου. Μπράβο. Είναι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού. Μην κοιτάς που το λένε ότι είναι ο πρωθυπουργός. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό το λένε οι κακοπροαίρετοι, οι κακόβουλοι που έχουν περίεργα πράγματα στο μυαλό τους. Πρωθυπουργός της Ελλάδος, που βρισκόμαστε εδώ και ζούμε, είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσύ δεν είναι ο Μαρινάκης, μην με σκάσεις. Όχι, τέλος. Μπράβο, το κατάλαβες. Πάλι καλά. Έδωσε λοιπόν εντολή ο Κούλης, μετά από παρέμβαση του κύριου Γέρα Πετρίτη, ο οποίος δέχθηκε πιέσεις από ανθρώπους του Άρη να παρέμβει στο θέμα και είπε να λυθεί άμεσα το θέμα του Άρη. Αργότερα, όλα θα τα πούμε. Έχουμε όμως και το θέμα του ΠΑΟΚ. Αρκετές εκκρεμότητες στο αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο, υπάρχουν στο στρατόπεδο των Ασπρόμαυρων, ιδίως στο χώρο του κέντρου. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με κάποιους ποδοσφαιριστές. Λέγονται ότι για το θέμα του Μαωρίσιο έχουν γίνει 2 φορές επαφές και απάντηση δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν το θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το θέλει ο κύριος Φερέιρα στη φαρέτρα του. Είναι ένα βαρύ συμβόλαιο και αν αναλογιστούμε τα όσα έχουν συμβεί και τα όσα οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι συλλογοί, ακόμα και ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ναι, δεν είναι κανένας τρύπιος κουμπαράς. Βάλε και χώνε και χώνε, πρέπει να υπάρχουν και έσοδα. Γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία πάνω απ' όλα, έτσι. Μπορεί να αγαπάει τον ΠΑΟΚ, να το έχει αποδείξει, να έχει πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αν δεν υπάρχουν έσοδα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάποια στιγμή η βρύση θα πάψει να τρέχει νερό. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην πάψει να τρέχει νερό η βρύση στον ΠΑΟΚ, πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Για να γίνει σωστή διαχείριση, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, ποιο είναι το σωστό. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση Μαωρίσιο. Είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να επανέλθει στην πρώτη στη αγωνιστική κατάσταση που είχε, που πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ δυνατό όπλο στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ Μαωρίσιο. Αλλά υπήρχε αυτός ο τραυματισμός, δεύτερος τραυματισμός, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, δεν είναι και μικρός ο Μαωρίσιο, νομίζω φτάνει τα 32, αν δεν απατώμε. Ή είναι πατημένα 32, δεν το ξέρω επακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με μάνατζερ και τα λοιπά, εφορίες, ουξουμούξου, μανταλάκια, πάμε στο 1,5 χαρτάκι για το Μαωρίσιο. Και αν ακολουθηθεί, ας πούμε, το παράδειγμα του Βαρέλα που φεύγω, να, γεια σας, αντίο, ξέρω, μη φεύγεις ρε Βαρέλα, πρόεδρε τον Βαρέλα, κράτα τον, να το παιδί του, ξέρω εγώ, έκλαιγε και αυτά και σουξουμούξου μανταλάκια, είδαμε ότι δεν ήταν και τόσο πετυχημένη η φετινή χρονιά για τον Βαρέλα. Τουλάχιστον η συγκρίση με την περσινή χρονιά δεν έχει καμία σχέση ο Φερνάντο Βαρέλα, ο φετινός που είδαμε, με την χρονιά που ο ΠΑΟ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Βαρέλα στα στόπερ και τον Κρέσπο στα στόπερ, που ο ΠΑΟΚ δέχτηκε μόνο 14 ή 16, δεν θυμάμαι, 14 νομίζω, γκολ στην άμυνα. Ήταν το καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών, αν δεν απατώμε, για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Το προηγούμενο το κατήχε ο Φερνάντο Σάντος, νομίζω το 2010, με 16 γκολ, παθητικό. Είδαμε λοιπόν και το παράδειγμα του Βαρέλα, ότι δεν ήταν επιτυχημένη συνταγή. Οπότε, ας παραδειγματιστεί ο ΠΑΟΚ από αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια του κυρίου Φερέιρα. Δεν είναι μόνο αυτό το αγκάθι που υπάρχει στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να συζητηθούν από τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ, από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, για να δούμε αν θα παραμείνουν στην ομάδα. Νομίζω ότι εκτός από τον Μίσιτς, τον οποίο πρέπει να καταβάλουν και τα χρήματα τις επόμενες ημέρες στην ομάδα του, την προηγούμενη ομάδα του, θα συζητηθούν και άλλα ονόματα, ιδίως στο χώρο του κέντρου, όπως ο Μπίσεσβαρ. Ένας Μπίσεσβαρ πραγματικά φάντασμα, ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα η φετινή χρονιά για τον πολύ καλό άλλοτε χρονιές Ντιέκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, μας έκανε μεγάλη εντύπωση
η κάκιστη απόδοσή του, η κακή ψυχολογία που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και όχι μόνο αυτός, αλλά τη μετέδιδε με τα νεύρα του, με άσκοπες κινήσεις, με λαθασμένες κινήσεις, με βιαστικές κινήσεις. Πάρα πολλές φορές πιστεύω και εσείς μαζί μου ότι αγανακτήσατε βλέποντας μάτς με τον Μπίσεσβαρ μέσα. Νομίζω ότι θα ζητηθεί και ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν είναι μικρός φυσικά και αυτός. Κάτι εσύ τι έχουμε εκεί πέρα στο κέντρο, πρέπει να το κοιτάξουν και αυτό, γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο και ο Εσίτη, και δεν είδαμε και τίποτα fantastic από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, πέρα από μια μαχητικότητα, πέρα από μια δύναμη, δεν είδαμε καμιά τεχνική. Λίγο στην παλιά, στη μακρινή παλιά ήταν καλός, κάποιες στιγμές θύμιζε λίγο τον Παύλο τον Γκαρσία, ίσως να είναι η Ρωσιλία αυτό που λέω, αλλά έχει βγάλει 3-4 μπαλιές, ρε παιδιά, που εγώ θυμάμαι ήταν διαβήτης. Πήγε καλά δηλαδή στις μπαλιές σε κάποιες στιγμές ο Εσίτη, αλλά είναι επικίνδυνος και για τα μαρκαρίσματα και για κάρτες και για πέναλτι. Και γενικά, ρε παιδί μου, δεν μας έπεισε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις αγωνιστικές που θέλει ο ΠΑΟΚ και στους υψηλούς στόχους που βάζει κάθε χρονιά. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, είπαμε γραμμές μετά τις 9.30, παρακαλώ. Θα κάνουμε το πρώτο break σε λίγο και θα ανοίξω τις γραμμούλες, έτσι να πούμε 5 πραγματάκια. Και ό,τι αγαπάτε μετά, εδώ είμαστε 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Να με συγχωρέσουν οι φίλοι που τους έκλεισα. Εντάξει, ζητάω συγγνώμη. Έτσι, 5 λεπτάκια ακόμα, θα κάνουμε λίγο το διαλυματάκι και θα σας πάρουμε στις γραμμούλες μας. Λοιπόν, εκτός από τον Εσίδη, λοιπόν, είπαμε τρία ονόματα. Εντάξει, είναι ο Μαουρίσιο, είπαμε Μπίσεσβαρ, είπαμε Εσίτη, είπαμε. Έχουμε θέμα ένα ακόμα. Πιστεύω αρκετά μεγάλο, γιατί είναι ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο και αυτό. Είναι ο Ελ Καντουρί, ο οποίος πολλές φορές ακούστηκε το όνομά του ότι θα φύγει, ότι θα πάει Ιταλία, ότι θα ξαναμείνει, ότι θα ξαναφύγει, όχι φύγει, όχι έλα, όχι εδώ. Και αυτός δεν έπεισε. Και αυτός έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Όταν ξεκίνησε πολλές φορές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Νομίζω ότι θα είναι ένα όνομα το οποίο θα συζητηθεί από τους επιτελείς του ΠΑΟΚ για την παραμονή του ή όχι, μέσα σε αυτά τα ονόματα τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, 4 τα ονόματα μέχρι τώρα που σας είπα, μαζί με τον Ελ Καντουρί. Εγώ θα συμπληρώσω και ένα ακόμα στη θέση του Μάτος, του 33χρονου, 34χρονου πλέον Μάτος, ο οποίος έχει ως αντικαταστάτη, όπως είπανε πολλοί, τον καλύτερο παίκτη σε εκείνη τη θέση στην Πορτογαλία. Δεν το είδαμε, παιδιά, αυτό με συγχωρείτε, όσοι το γράψατε και όσοι το είπατε, δεν το είδαμε. Όχι τον καλύτερο δεν είδαμε, ίσως από τους χειρότερους να είδαμε. Ροντρίγκο το όνομά του, Ροντρίγκο το όνομά του, για να δούμε τι θα γίνει και με τον συγκεκριμένο. Συν ότι υπάρχουν και κάποιες σκέψεις για μεταγραφές ποδοσφαιριστών σε συγκεκριμένες θέσεις. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή κριτήρια, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ποιος θα είναι ο επόμενος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, αν θα φύγει ο τεχνικός διευθυντής αυτός που υπάρχει. Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα για το τι μέλη γενέστε τους επόμενους μήνες, και πιστεύω ότι όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε όλες τις ομάδες επικρατεί το συγκεκριμένο κλίμα. Δυστυχώς με όλα αυτά που έγιναν πήγαμε πίσω και θα περιμένουμε και εμείς όπως και εσείς να δούμε το τι μέλη γενέστε. Κατά τα άλλα, πριν πάμε στο break, να πούμε ότι ο καιρός έφτιαξε και έφτιαξε άσχημα. Τώρα που ερχόμουν να έχει 30 με 31 βαθμούς μες στην πόλη. Εγώ εκεί ψηλά που ήμουν, εντάξει, είχα 25. Αλλά εδώ πέρα μέσα έχει μια ζεστούλα αρκετά, έτσι, καλή θα την χαρακτήριζα. Έχει και την υγρασία που έχει η Θεσσαλονίκη μας και καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω από το 31. Εντάξει, άρχισαν λίγο να ξεμητίζουν λίγο και οι όμορφες παρουσίες. Δηλαδή βλέπεις τώρα τον άλλο μέσα στο λεωφορείο, μου φοράει τη μάσκα. Εντάξει, και τα ματάκια του παίζουν. Με το που θα δουν λίγο κοντό ποδόγυρο, έτσι, κάνα ξυρισμένο ποδαράκι, έτσι, όμορφο, καλωστημένο, λαμπαδίσιο. Καμιά 1,75, άμα δουν καμιά κοπελίτσα. Είναι ο άλλος με τη μάσκα σαν το Γιακούμπ μέσα στο λεωφορείο και τα μάτια του αριστερά-δεξιά. Ρε φίλε,
Ειδικά τώρα που η μάσκα κρύβει τη μητόγκα σου, που ανοίγεις μπύρες και τα στραβά τα δόντια σου, που για να πας από το ένα δόντι στο άλλο παίρνεις ταξί. Τα ματάκια σου κοιτάει ο άλλος, ρε φίλε. Θες δεν θες να πω. Και δεν είναι και πρωί. Είναι βραδάκι, απόγευμα προς το βραδάκι. Σε παίρνει χαμπάρι. Με κατάλαβες. Για να αρχίζουν να παίζουν τα ματάκια από τα λεωφορεία, ο άλλος κουπάνισε πάνω να πούμε στον κάδο. Έχει, δεν έχει αυτό τον κάδο τα σταντάκια για να ρίξει, ρε παιδί μου, το χαρτάκι από την πίτσα που έφαγες, να πετάξει το μερικό μπούκαλο και το, αυτό από το χυμάκι. Έβλεπε άλλος μια κοπελίτσα, να πούμε, και γύρω στα 25 με ένα κολάν, κάτσε καλά. Δεν ξέρω, αυτή καμιά γυμναστική ακαδημία θα ήταν, κανένα τεφά. Ναι, πήγαινε κοπελίτσα εκεί στην Εγνατία, ποιος ξέρει, να πάρει το λεωφορείο, δεν ξέρω. Αλλά ήταν εντάξει, ωραίο κουφετάκι. Να τα λέμε όλα έτσι. Όμορφη κοπέλα. Είναι ένας μπαρμπίτσουλας εκεί, να πούμε, καμιά 60-60 φεύγα. Κοιτάει, γυρνάει, ξανακοιτάει, λέω θα καρφωθεί. Μέχρι να πω θα καρφωθεί, ακούγεται τον γκράου. Την έφαγε, να πούμε, τη σέντρα ο μπαρμπίτσουλας και ησύχασε. Γελούσε η κοπελίτσα, τι να κάνει, λέει εντάξει. Ένα δίκιο το έχει όμως ο θείος. Όταν βλέπεις τέτοιες παρουσίες, αυτά συμβαίνουν. Αλλά όλα αυτά τα λέμε γιατί καταμαρτυρά φυσικά την εποχή που ζούμε, ότι έρχεται το καλοκαιράκι. Ένα καλοκαιράκι γεμάτο ιδιαιτερότητες που θα έχουμε την φετινή χρονιά. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως. Έχουμε να πούμε και άλλα θεματάκια μετά το διαλυματάκι. Θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε, συζητάμε όμορφα και ωραία μέσα σε ραδιοφωνικά όρια και πλαίσια όμως. Εντάξει, 2310 287 888 οι τηλεφωνικές γραμμές θα απαντήσουν μόλις επανέλθουμε από το πρώτο break της εκπομπής. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54222 με μόλις 50 λεπτά χρέωση, 62 με το ΦΠΑ, για τους ντροπαλούλιδες και τις ντροπαλούλιδες που μας κρυφακούτε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο break και επανερχόμαστε εντός λίγων λεπτών. Καλησπέρα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο break της εκπομπής Radio Marmita. Επιστρέψαμε με κομματάρα. Εντάξει, τρέγες πλέον στο στούντιο. Θα ακούτε κομματάρες. Θέλετε, δεν θέλετε. Τρούπερ. Για τους βλάχους που δεν νιώθουν. Τα γύρισε, λέει ο Καρυπίδης με Μελισανίδη. Στην κατάθεσή του η χειροδικία μετατράπηκε σε λογομαχία. Αν θυμάστε, στον πρώτο ημιτελικό κυπέλλο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη υπήρξαν καταγγελίες και έκαναν λόγο για χειροδικία του Μελισανίδη κατά του Θεόδωρου Καρυπίδη. Ο ίδιος στην κατάθεσή του έκανε λόγο μόνο για λογομαχία. Δεν τον κοπάνισε, λέει ο Καρυπίδης. Σήμερα ο Μελισανίδης λέει δεν τον κοπάνισε, λέει το Καρυπίδη. Αρχικά είπε άλλα. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Δεν το λέμε εμείς. Οι απόψεις δίστανται. Άλλοι λένε, εικάζουνε Ράδιο Αρβίλα σε καφενειακές κουβέντες ότι εντάξει, λέει, θα περάσει ο Άρης τώρα, λέει, με αυτό που έγινε, να ξέρετε, λέει, στο κύπελο. Λες και ο Μελισανίδης φοβάται αν θα καταθέσει ο Καρυπίδης ότι τον κοπάνισε ο Μελισανίδης. Μασάει από τέτοια ο Γατούλης. Δεν μασάει από τέτοια ο Γατούλης. Άλλοι λένε πάλι, εντάξει, λέει, κάτι έγινε, λέει, και άρχισε τις πληρωμές περίεργα, λέει ο Θόδωρος. Τα λένε στα καφενεία. Ράδιο Αρβίλα, τα ακούμε, τι να κάνουμε. Και εμείς ό,τι ακούμε, λέμε και εμείς, παιδιά, τι να κάνουμε. Πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή, να μην σας αφήνω και περιμένετε και με βρίζετε. 2310-287-888. Ήδη, παιδιά, είναι full, καραφούλ, πιο full δεν γίνεται, κοκκίνησε το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σας, χαίρετε. Σταύρος από Καβάλα. Γεια σου, ρε Σταύρο, γίγαντα. Τι κάνετε, παιδί. Τι κάνεις. Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Εσύ. Καλά, μια χαρά μου. Πάμε, Σταύρο μου, έχει 5 γραμμές. Γιατί χαμούλησε. Ναι. Θέλω να σου πω για την προπαγάνδα που γίνεται σε αθηναϊκά ράδια. Για ποιο θέμα, Σταύρο μου? Όχι τώρα, δεν έχει σχέση με αυτό. Απλά κάποτε είχα πάρει ένα τηλέφωνο σε έναν κύριο που δεν έχει δόντια, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Γιατί έλεγε ότι ο Βιερίνια πίνει πορτοκαλάδες, ρε παιδί μου. Ναι, πέρυσι. Ναι. Έλεγε ότι ο Βιερίνια πίνει πορτοκαλάδες. Mm. Και του λέω, ο Φορτούνης δεν πίνει πορτοκαλάδες? Και μου λέει, ο Φορτούνης κάνει ατομικές προπονήσεις και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και φέτος βγαίνει ο Ποντένσε και λέει ότι ο Φορτούνης είναι ο μεγαλύτερος τεμπέλης που υπάρχει. Ναι. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τι γίνεται. Εντάξει, αυτό. Ναι, πάμε να απαντήσουμε τώρα και, και στο τι έχει βγάλει ο Original και στην επιστολή. Λοιπόν,
Τραυματισμός Ίβιτς, ΑΕΚ στο Champions League. Τραυματισμός Όσκαρ Γκαρσία από Κομφετή, ΑΕΚ πρωτάθλημα. Φέτος μείον από τον ΠΑΟΚ για πολυδιεκτησία, η ΑΕΚ ξαναμπαίνει στο χώρο του Champions League. Έτσι. Ως πότε θα είναι αυτή η ομάδα τόσο μουλοχτή, ρε παιδί μου, και τόσο και ο παδί της θα βγαίνουν από πάνω και θα πουλάνε και πνεύμα. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει υποφεληθεί από όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει υποφεληθεί τόσο πολύ. Έως ότου την πάρουν χαμπάρι κάποιοι και κάνουν αυτά που πρέπει. Γιατί ο Γατούλης που το λέμε, που είναι τυγράκι, εντάξει, είναι μεγάλη η Ρουσλάνα σε αυτά. Τα τρία συνεχόμενα που πήρε, θυμάστε πώς τα πήρε. Δεν τα πήρε κατά τύχη. Την ΑΕΚ που την πήρε καθαρή. Ξέρετε όλοι τι έγινε και πώς έφυγε η ΑΕΚ. Αντί να πέσει ο Άρης εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε μια χρονιά ο Γατούλης, γιατί ήξερε ότι θα αλλάξει ο νόμος. Και ήρθε και καθαρός. Ήρθε και καθαρός, του κάνει και γήπεδο η πολιτεία. Ένα μέρος. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι χθεσινός ο άνθρωπος. Είναι μπορεί να μην το γουστάρουμε. Αλλά για πολλούς είναι παραγοντάρα. Παραγοντάρα με την άσχημη. Μην πω και το χειρότερο που εκείνο ήταν δάχτυλο σκόκαλο με το Θοδωρίδη που έριξαν πέρυσι το καπνογόνο πάνω στο. Το καπνογόνο, λέω, το. Τη Μολότοφ που ρίξανε πάνω στο πάτο και δεν τιμωρήθηκε ευρωπαϊκά, που δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Αλλά εντάξει, μαγιά τους, αφού μπορέσανε και κάνανε τέτοια μαγιά στην Ευρώπη λόγω Θοδωρίδη και κόκαλη. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Κλείσε με αυτό. Με αυτό θα κλείσω. Τα παιδιά του Πάπα του συνδέσμου να βγουν να απαντήσουν σε αυτό που φλεύουν. Να βγουν να απαντήσουν οπωσδήποτε, παιδιά. Δεν μπορεί να μας λένε αυτοί εμάς γάβρους. Να σε καλά, Σταύρο. Να σε καλά. Να σε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Ταφαρά. Γεια χαρά. Τάσος είσαι. Εγώ είμαι πάλι Καρλίτο. Γεια σου, ρε Καρλίτο. Καλά, γόρι μου, καλά. Καλά, εσύ. Καλά. Καλά. Τα χαιρετίσματά μου και δεν ξέρω τι έπαθος αλέας. Εύχομαι καλά να είναι. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Έχει ένα θέμα. Ναι, χαρό. Όχι, μην τα λέμε. Να ξεκινήσουμε με τον πατέρα του. Να είναι καλά το φιλαράκι μας. Όλα καλά, καλά. Να είναι καλά το φιλαράκι μας. Όλα καλά. Τα Σαρά. Έλα, γουρ μου. Άκουσα στην αναφορά σου, μίλησες για 4 ποδοσφαιριστές. Εγώ θα βάζα και 5. 5, 5 είπα, αλλά γιατί έπρεπε να κάνω τον break, θα έβαζα 7. Αυτό ήθελα να σε πω. Θα μου πεις για το Σουηδό τώρα, έτσι. Είναι και ο Σουηδός, είναι και ο Αντελίνο, κοίταξε να δεις. Μπορεί να φύγει ο Γιαννούλης, λένε, για Μονακό κάτι παίζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί από εκείνη τη μεριά θα θέλω μετά άλλες τρίπλες και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η αγορά είναι λίγο σφιχτή πλέον λόγω του κορονοϊού, όπως τον είπαμε. Το μάγκα αυτό να. Λοιπόν, το θέμα είναι, φιλαράκι, ότι εγώ θα επικεντρωθώ στα 4 ονόματα που προανέφερες, διότι είναι σημαντικές μονάδες για την ομάδα, όπως ο Μπίσεσβαρ, ας πούμε, που δεν είδαμε. Δηλαδή είδα εγώ στο πρώτο μισό κάτι από τον Μπίσεσβαρ και μετά έβλεπα νεύρα. Έβλεπα όμως και ένα συμβόλαιο τεράστιο, όπως μαζί με του Βέρμπλουμ, του Εσίτη. Βλέπω και ένα μεγάλο συμβόλαιο του Ολκαντουρί. Τώρα, ποιοι πήραν το χαρτάκι που λέγαμε, να τα λέμε όλα στον αέρα, γενικά και όμορφα. Από πού τα πήρανε, για να μιλήσει ο προπονητής και να πει αυτό. Όχι, ο Φερέιρα είναι νέος προπονητής, είναι νέο παιδί, έχει άλλες προσδοκίες για το μέλλον και το ένα και το άλλο. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν είναι πειραματός. Τάσο, μην είσαι σίγουρος ότι πήραν χαρτάκι. Όχι, αυτά που ακουστήκανε, που μπορεί, λέγανε. Μπορεί αυτοί που ήταν εκεί πέρα. Αυτά που ακούγονται. Άλλο, Τάσο, εγώ άμα δεν τα δω με τα μάτια μου, δεν τα πιστεύω. Ναι, αγόρι μου. Άλλο λέω. Μπορεί αυτοί που κάναν τις επιλογές να μην γνωρίζουν όσο πρέπει. Φυσικά. Αλλά υπάρχει και ένα πάτημα, ξέρεις. Δεν με ενοχλεί τόσο. Τα συμβόλαια τα μεγάλα των παιχτών. Κοίταξε, άμα θα τα βάλεις των 4 ποδοσφαιριστών τα συμβόλαια κάτω μαζί με τις εφορίες και σου ξουμούξου, είναι γύρω στα 6,5 εκατομμύρια, τα οποία είναι ένα κύπελο Ελλάδος, ξέρεις, τα λεφτά αυτά. 6,5 εκατομμύρια δύο φορές ο Άρης. Ποιος είναι αυτός? Πώς γράφεται, με γιώτα? Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Εδώ είναι σοβαρή εκπομπή. Δεν βλέπεις. Διακατέχουμε και ευγένεια. Έτσι. Τα μούτρα μας μόνο να μην δίνουν στο Facebook και μας κάνουν μπλοκ τα κορίτσια που ακούνε. Τα σούλη μου ολοκλήρωσε, να πάρουμε τις γραμμές. Λοιπόν, πολλές, ναι, να ολοκληρώσω και να τελειώσω για τα παιδιά. Τάσο, που θέλω να τελειώσω με το όλο σύνολο που λέμε περί των παιχτών και των χρημάτων. Δεν με ενοχλεί τόσο όσο τα χρήματα και τα συμβόλαια, όσο θα με ενοχλούσε άμα υπήρχε μαγιά μέσα στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν ξέρω να μην τα πούμε. Καταλαβαίνεις, αγόρι μου. Από τη στιγμή που υπάρχει υγεία στα αποδυτήρια, η ομάδα θα κάνει ένα restart.
Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος μας λατρεύει αυτό το σωματείο από το 2004, ήταν ο Ιβάν Αρροσαβίδης να πάρει την ομάδα μας, λόγω κάποιων προβλημάτων και συνθήκων γενικότερα. Είναι πολιτικό είναι το θέμα. Να συμπληρώσω και κάτι και να κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα, ρε φίλε, και το στοιχείο του Τσαμπουκά στον ΠΑΟΚ. Παραδοσιακά αυτό το στοιχείο υπάρχει. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω παίκτες, ρε φίλε, θέλω ένα νέο Γκαρσία. Θέλω ένα νέο Κονσεϊσάο. Θέλω ένα καινούριο Ισαρουάλδε, ρε φίλε. Ό,τι υπήρχε από ποδοσφαιρική μαγιά και Τσαμπουκά το διώξανε. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εγώ είδα φάση μέσα στην Τούμπα. Να βάζει γκολ ο Αστέρας Τρίπολης, να το ακυρώνουνε, να πηγαίνουν στον επόπτη το Κολοκοτρονίτσι μέσα στην Τούμπα και να το ξανακατακυρώνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ρε Τάσο, είναι πάρα πολλά μέσα. Τώρα εκπομπή θα κάνουμε. Τέλος πάντων, να σε καλά, Τάσο. Εκπομπή θα κάνουμε, Τάσο. Εγώ μαζί σου είμαι, έχεις απόλυτο δίκαιο. Παοξίδικη ψυχή παντού και θα μας δούνε ξανά μανά. Δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δεν τη βλέπω να ξεκινάει, δεν πειράζει. Στην Κύπρο το πήρε η Ομόνια τελικά και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά έτσι. Παύλα δεν μπήκε στην Κύπρο. Παύλα μπήκε. Όχι, Ομόνια. Και σήμερα Παύλα διάβασα από το μεσημέρι, άλλαξε, δεν ξέρω. Είχαν μαζί με την Ανόρθωση, ήταν ισόβαθος και μεταξύ τους παιχνίδια. Εγώ βάλανε Παύλα, έτσι έγραφε. Στην Κύπρο. Θα το δω και θα σου πω. Ομόνια Τασούλη. Καλά Τασούλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια, Τασάρα μου, σ' αγαπώ. Γεια σου, Καρδάση μου. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Όχι, λάθος πια, θα με βρίζει ο άλλος. Εσύ είσαι ο επόμενος. Κάτσε να σας βάλω μαζί. Περίμενε. Καλησπέρα και εδώ. Έλα, γεια σου. Ναι, πω. Δύο παουξάκια από Γερμανία. Ο ένας είναι Στουτγκάρδη, του Θόδωρου το ξεχνάω το μέρος. Ανόβερο. Γεια σου, Θεό, τι γίνεται. Γεια σου, ρε Γιώργο, μια χαρά, τι να γίνει, εγώ είμαι όλα καλά. Καλά, λοιπόν, να πω λίγο κάτι για το παραπροηγούμενο που είπε ότι ο Αντελίνο έπινε πορτοκαλάδες και του είναι πολύ άσχετος. Στάσου, ρε φίλε, δεν το είπε ο ακροάτης. Όχι, για τον Δοντάλεο. Για τον Κουτσοδότη, άνα μπράβο. Όχι. Άκου λίγο. Ναι. Ο Βιερίνια το 2011, όταν ήρθε και είχε το χειρότερο προπονητή όσο έχει να κάνει με φυσική κατάσταση και ο Θόδωρος το ξέρει, το Φέλιξ Μάγκατ. Ναι, βέβαια. Φέλιξ Μάγκατ, ρε φίλε, ναι. Όταν το πρώτο μήνα, 1,5 μήνα, αδυνάτησε, έχασε 10 κιλά και τα λοιπά, με 125 συμμετοχές στην Bundesliga, έτσι, με ρήξη χιαστών το 2013, το 2016, να παίρνει το ευρωπαϊκό, ας μας πει αυτός που δεν έπινε πορτοκαλάδες, που είναι και ηλικιακά 6-7 χρόνια πιο μικρός, γιατί δεν καταξιώθηκε στην Bundesliga και έμεινε στην Kaiserslautern, στη Β' Εθνική τέλος πάντων, δεν τον ήθελε καμία ομάδα στην πρώτη. Ας μας το πει λίγο αυτό, που ήταν και ηλικιακά πολύ πιο μικρός, έτσι, από τον Αντελίνο. Ναι, σωστά. Και με ρήξη χιαστών το 2013, παιδιά, μα θυμάστε, που επανήρθε πάλι το παλικάρι και παίζοντας εκτός θέσης, γιατί στη Wolfsburg, επειδή είχαν τραυματιστεί κάποια αμυντική, τέλος πάντων έπαιζε μία αριστερά και μία δεξιά, το θυμάται ο Τέος, και τα καταξιώθηκε σαν δεξιμπακ. Θυμάστε που μας πως έφυγε σαν εξτρέμ, τέλος πάντων, Μπολτζής. Ναι. Και που αναγκάστηκε να παίξει. Εντάξει, ας δούμε λίγο, να είναι λίγο σοβαροί, γιατί δεν ακούω ούτε επιχειρήματα. Ας μας πούνε τι τίτλους έχει φέρει, τέλος πάντων, αυτός εδώ ο παίκτης. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, κάνουμε 2-3 μάτς και με τα σπροξήματα λίγο και με τα σφυρίσματα. Ας τους δούμε λίγο σε κάποιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να πάνε να παίξουν έξω, όχι μόνο στην Σωστά. Ευρώπη. Πάμε στο Θόδωρο λίγο τώρα. Έλα, Θόδωρη. Τι να τον κάνουν, ρε, το Φορτούνι, παίκτη ο οποίος δεν μαρκάρει και είναι από τη μέση και μπροστά, δεν μπορεί να παίξει σοβαρό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να παίξει ούτε καν στην Ελλάδα πλην του Ολυμπιακού φυσικά, που μαρκάρεις με τα χέρια και φυσικά δεν σου δίνουν τίποτα. Αυτό είναι το κόλπο. Τώρα σε εμάς, μπράβο Τάσο, ήθελα να σου πω για τον Εσίτη. Ρε φίλε, δεν έχω ακούσει από άνθρωπο να έχει δει αυτό. Πραγματικά η διαγώνια του παλιά είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Μπορεί ναι. να έχει σοβαρό πρόβλημα με τη φυσική του κατάσταση, γιατί ήρθε σαν χάφο ο οποίος θα δαγκώνει και τη μάνα του. Δεν ξέρω, άκουγα τότε το Σταυράκι τον Κόλκα που τον εκθίαζε. Δεν μας βγήκε, φαινόταν ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε, δεν είχε αναπνέες, δεν γίνεται να έχει εξάρει, να μην μπορεί να κλέψει. Εντάξει, δεν είναι άσχημος παίκτης. Έτσι, απλά ακριβώς. Θέλει να σου πω κάτι. Πολλές φορές και τις μεταγραφές που τις φέρουν, πρέπει να έχεις, ρε φίλε, και κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα μέσα να τους δουλεύει τους παίκτες. Δηλαδή, αν ένας παίκτης με άρεσε το 10, αν με άρεσε το 10 ο City έχει 5-5,5,
πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο, σε κάθε ομάδα που να τον κάνει το 7. Να το δουλεύει, να τον κάνει το 7,5. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Αν δεν μπορεί να το κάνει, είναι ντουγάνι ο ποδοσφαιριστή και είναι λαδασμένη επιλογή, ήδη είσαι ντουγάνι εσύ. Ο οποιοδήποτε εσύ εκεί πέρα μέσα. Όχι, εσύ 4 εκατομμύρια μεταγραφή. Απαγορεύεται στο ελληνικό πρωτάθλημα να φέρνεις, να δαπανάς 4 εκατομμύρια για παίκτη και να μην σου βγαίνει. Δεν γίνεται αυτό. Να δαπανείς τόσο λεφτό. Όταν δίνεις. Συγχώρεσαι με αν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Το Ατρόμητο δεν έχει 4 εκατομμύρια. Το Άρη, ας πούμε. Έτσι. Δίνεις ρεφίλ να φέρνεις ένα χαφ και αντί για να τρίβουν τα μάτια του όλοι να μου λες ότι δεν μου κάνει, απαγορεύεται. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω ποιος. Έτσι δεν είναι, συγγνώμη, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να τους προλάβουμε όλους, μου επιτρέπετε να βάλουμε και έναν ακόμα φίλο. Γιατί έχει 5 γραμμές, να τους προλάβουμε όλους. Ε, Γιώργο. Μέσα. Πάμε έναν ακόμα. Καλησπέρα. Φίλες είσαι. Αντίο, αξιομακάριστα αδερφέ. Πάει αυτός. Για άλλη μία. Γεια σου. Καληνύχτα. Πάει, κάτσε να βάλουμε αυτόν. Αντίο. Εδώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζασούλη. Για χαρά, για... και άλλο πάω ξάκι. Ωραία, φίλε. Χαλκιδικιώτης, παιδιά. Θοδωρέ, Γιώργη. Φίλε, αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει και βλέπει ήλιο με θάλασσα κάθε μέρα. Ήλιο με θάλασσα κάθε μέρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Γιώργος Χανιώτη, για να τον καταλάβατε. Συνονόματος, ναι, ωραίος. Ναι, τον καταλάβατε, βέβαια. Θοδωρή, αδελφέ, τι κάνεις. Γεια σου ρε Γιώργη, καλά αγόρι μου, εσύ? Όλα καλά, όλα καλά. Την παλεύουμε, την παλεύουμε. Λοιπόν, απόλυτο δίκιο. Αυτό που λες για τις μεταγραφές, εκείνη το θέμα. Όλο το παιχνίδι είναι αυτό, αδελφέ. Βέβαια. Γιατί έκανες μεταγραφές. Να φέρουμε, να δαπανάμε πολλά λεφτά και ο παίκτης που φέρουμε ξαφνικά να το βγάζουν παλτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τόσα λεφτά δίνει ο Σαββίδης. Γίνεται. Όταν είναι να οικονομήσει, ο μάνατζερ και ο περίγυρος, τέλος πάντων, πώς δεν γίνεται. Εντάξει, ο μάνατζερ Τάσο ούτως ή άλλως θα οικονομήσει. Όταν φέρνεις ένα παίκτη 5-10 εκατομμύρια, εντάξει, θα οικονομήσεις. Την ίδια προμήθεια θα λέξει... Η λέξη manager έχει πολλά συνεπάγεται. Εντάξει, ναι, μαζί σου. Πολύ, και από εκεί και πέρα θα πρέπει φυσικά, είναι αυτό που λες, όχι μόνο κάποιος να πλαισιώσει τον παίκτη να το δουλεύει, ναι, αλλά και ολόκληρο team. Εδώ βλέπεις στην Bundesliga, μπορεί να σου το πει και ο Γιώργος, ναι, έχεις 10 ψυχολόγους μέσα, έχεις διαιτολόγους, έχεις... γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, ο κάθε ένας έχει το δικό του, άλλος είναι για τα χέρια, άλλος είναι για το γόνατο, άλλος για τις μυϊκές κράμπες. Μιλάμε τώρα για επιστήμη. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή έτσι απλά, όταν λέμε ένα προπονητικό team, είναι όλοι αυτοί μέσα. Βέβαια. Για να μπορεί ο παίκτης, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο, να μπορεί να σου παίζει τα κόκκινα. Έτσι, να ακούσουμε λίγο ξεκόλα, κάτι ήθελε να πει ο Γιώργης. Έλα, Γιώργη. Θέλω λίγο να πω για την παράδοση εδώ στην Bundesliga, για τις μεγάλες ομάδες τέλος πάντων. Θα πάρω ένα παράδειγμα για την Leverkusen, που είναι μια ομάδα που δεν έχει β' ομάδα, έτσι, είναι λίγο οξύμορο αυτό. Αλλά για να μπορέσει να αντιστρέψει αυτό εδώ το κλίμα και να έχει τα πλοκάμια για τις πληροφορίες, παιδιά, έχει σχολείο στη Βραζιλία, τμήμα scouting. Έχει ένα δίκτυο με scouting, δηλαδή όταν πάνε να κάνουν μεταγραφές στον παίχτη θα τον παρακολουθήσουν και 1 και 2 χρόνια. Θα το δούνε σε όλες τις διοργανώσεις, είναι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να κοιτάζεις μόνο το εγχώριο πρωτάθλημα, όπως ήταν για παράδειγμα ο ΕΣΥΝΤΗ. Δεν ξέρω πώς τον είδαν και πού τον είδαν, αλλά το Βέλγιο πρωτάθλημα είναι όπως το Ολλανδικό. Έχει 3-4 ομάδες και αυτό ήτανε. Μαρκάρουνε με τα μάτια. Άμα δείτε λίγο τα περισσότερα γκολ πέφτουνε και είναι και χαρά του Όβερ στο Βέλγιο και στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν γίνεται σωστό σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ σημαίνει ότι θα βάλεις κάποιους προπονητές που θα τρέχουν, θα λωνίζουν, θα κοιτάνε και τα γήπεδα της Β' Εθνικής Γερμανίας, ναι, της Γ' Εθνικής, σωστά, Γερμανίας, και όχι να κρέμεσαι από τους μάνατζερ και επειδή έχεις εσύ πρόβλημα και δεν έχεις κάνει τη σωστή προετοιμασία σου. Και παιδιά, θα σταθώ και σε ένα παράδειγμα για τον Γερμανό, όχι για τον Γερμανό, δεν ήταν Γερμανός, Δανός ήταν, ο Άννεσεν, που είχε έρθει. Αν θυμάστε και είχε κάνει τη μεταγραφή τότε με τον Τζίμιρο, όταν θυμάστε. Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο. Λοιπόν,
Όλοι οι παίκτες τον είχανε βγάλει loser επειδή δεν μπόρεσε, δεν κόλλησε η χημεία με το ΑΕΣΒΑΟ, με το Αμβούργο τέλος πάντων. Τον είχανε βγάλει όλοι loser. Και ο άνθρωπος, κάθε παίκτη, αν θυμάστε τον Τσίμηρο, τον είχαμε πάρει νομίζω 500,000, τον είχε δει. Εκεί θέλω το manager να δει κάτι που δεν το βλέπουν οι άλλοι. Έχει πολλά προβλήματα αγωνιστικά να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολλά. Είπαμε για πλάκα που ξεκινήσαμε και εγώ και ο Τάσος και ο Γιώργος και ο Θόδωρος και ο άλλος ο Γιώργος από τη Χανιώτη. Είπαμε τουλάχιστον 7-8 ονόματα που σίγουρα θα συζητηθούν αν θα είναι στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα συζητηθούν. Εξαιρετικός ο φίλος ο Γιωρίκας. Εξαιρετικός. Αυτό που είπε με κάλυψε πλήρως. Βέβαια. Ο Γιώργος έπαιξε και μπάλα στη Γερμανία, ρε φίλε, ξέρει. Ναι, ξέρω. Εξαιρετικό. Αυτό που είπε είναι εξαιρετικό. Ότι δεν μπορεί, δηλαδή μετά τον Άνεσεν δεν είδαμε τίποτα, ούτε Μίχελ, ούτε τίποτα. Δεν είδαμε έναν τεχνικό διευθυντή να φέρει κάτι για να σκοτεινεί. Αυτό το σκάουτινγκ που πληρώνει ο Ιβάν, εσύ τα σούλη να πούμε, τι γίνεται να πούμε. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια να φέρουν, δηλαδή ο Ισίτη. Ωραία. Πολύ καλά. Τι. Τον έφεραν, έκανε 5 προπονήσεις και έπαιξε με τον Άγιαξ. Χθες δεν έγινε. Έπαιξε κι άλλα μετά. Έπαιξε. Ναι, εντάξει. Έπαιξε. Δεν αντιλέγω. Εντάξει. Το παιδί μπορεί να αδικήθηκε. Έτσι, μην το κρεμάσουμε. Κοίταξε λίγο, να σου πω τώρα κάτι. Από όσο τον είδαμε, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές προβλημάτισε αρκετά. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Μίσιτς μια χρονιά που ήταν στον πάγκο, τον ξέραμε. Όχι. Άρα, δεν έχει πάρει και τις ευκαιρίες ίσως που έπρεπε να πάρει για να το δούμε το παλικάρι. Έτσι, μπορεί να τον αδικούμε. Yeah. Αλλά όσο τον είδαμε, εντάξει, με άριστα το 10 ένα ταλιράκι τον έβαζα εγώ. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ, παιδιά, κλείνω εγώ να μιλήσω για να επιτρέπετε. Έγινε, Γιώργα. Γεια σου, ρε Γιώργο, εκεί από την Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Γεια σου, συνονόματε. Γεια σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, κάτσε, εσείς είστε σταθεροί, κάτσε να βάλουμε έναν ακόμα λίγο. Γιατί παίρνουν τα παλικάρια μας συνέχεια, να μην αδικήσουμε κανέναν. Για να δούμε εδώ. Ναι, Τάσο. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου και σένα. Τι κάνεις? Καλά, λεβέντη μου, καλά. Ποιος είναι, Τάσο. Για πες μου όνομα. Σπύρος από Καμίνια. Γεια σου, ρε Σπύρο από τα Καμίνια. Ρε Τάσο, μην ασχολείσαι με μεταγραφές και δέα του ΠΑΟΚ. Γιατί? Του χρόνου θα παίζετε Β' Εθνική. Να μην παίζουν αυτοί που είναι για σύσταση συμμορίας Β' Εθνική, για 6 χειραγωγημένα μάτς. Και το ξέρεις κιόλας. Εσύ το ξέρεις μάλλον και δεν το λες. Εγώ γιατί να παίζω Β' Εθνική? Ο Βαγγέλης θα μην σας γλεντάει. Ποιος Βαγγέλης μας γλεντάει, ρε φίλε? Ο Ιβάναρος, ο μεγαλύτερος Έλληνας ευεργέτης. Άκου λίγο ρε Φέδων. Σας αφήσαμε άκουστος. Σε γουστάρω να σ' ακούω. Έλα ρε. Όλα τα καμίνια ακούνε λίπερα, αυτό σου λέω μόνο. Να σε καλά. Σας αφήσαμε άτιτλους. Η και μόνη τα ταμπούρια. Άκου λίγο. Η μόνη ομάδα που αυτή τη στιγμή σας τα λέει μέσα στα μούτρα σας και σας κυνηγάει. Σας κόπηκε το αίμα τώρα. Και εγώ σου λέω τι συμβαίνει και πες μου ότι δεν είναι έτσι. Η μόνη ομάδα που σε πολεμάει στα ίσα με τα δικά σου όπλα είναι ο ΠΑΟΚ. Η μόνη ομάδα που κατάφερε να σε αφήσει την τελευταία δεκαετία άτιτλο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να μην παίζει το στο μικρό τελικό είναι ο ΠΑΟΚ. Η μόνη ομάδα που υπολογίζεις πλέον και είναι ο εχθρός σου και κάνεις δορυφόρους όλη την Ελλάδα. Να τελειώσω. Η μόνη ομάδα λοιπόν που έχεις ως εχθρό πλέον δεν είναι ο Βάζελος, ούτε η ΑΕΚ του Γατούλη. Είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Όπου σταθεί και βρεθεί ο Φαταούλ, για τον ΠΑΟΚ μιλάει. Στην Ευρώπη έπαιζες για τον ΠΑΟΚ μιλούσε. Με κατάλαβες, στην Αμερική πάει για τον ΠΑΟΚ μιλάει. Να μιλήσω λίγο. Παρακαλώ να μιλήσεις, βεβαίως. Άκουμε. Χωρίς να με διακόψεις, Χωρίς να σε διακόψω, πες μου αν συμφωνήσεις όσα είπα όμως. Δεν συμφωνώ. Πες μου αν είπα κανένα ψέμα, πες μου. Δεν σε άφησα άτιτλο. Ναι, αλλά για 2 χρόνια. Εντάξει, άκου να σου πω. Ναι, δεν σ' αρέσει. Έμαθες να τα παίρνεις όλα. Ναι. Ο διάλογος είναι ωραίο πράγμα, να ακούς και τον άλλον. Παρακαλώ, πώς είπαμε το όνομα. Πώς είπαμε το όνομα. Σπύρος, Σπύρο. Έλα. Άκουμε λοιπόν προσεκτικά. Ναι, σ' ακούω. Σας ψάχνουν όλες οι ψαράδες να περάσουν ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, παίζω με τη Γούλζα, μου παίξει του μήνα. Τρίτον. Δεν θα παίξεις. Σε γλέντισα στην Τούμπα. Τέταρτον. Θέλετε σε όλοι και καλά να πέσει ο Ολυμπιακός, το οποίο δεν αποδεικνύεται κάτι ότι έχει στήσει αγώνες ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Και πέμπτον, έχει αποδειχθεί πολυδιοκτησία. Και θα πέσετε από το ΚΑΣ στη Β' Εθνική. Άκου λίγο, επειδή δεν τα ξέρεις καλά. Σπύρο, σε προστατεύω,
Γιατί δεν γνωρίζει ότι στο ΚΑΣ. Συγγνώμη! Και ο αντίπαλό μου είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, Καρντάση μου, δεν πειράζει. Ωραία. Σε απαντάω και σου λέω λοιπόν. Στο ΚΑΣ ο ΠΑΟΚ δεν υποβιβάζεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η χειρότερη ποινή που μπορεί να φάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ είναι το μείον 7 να παραμείνει. Η καλύτερη είναι να αφαιρεθεί το μείον 7. Και η τρίτη λύση, για να ξέρει, είναι να πάει η υπόθεση ξανά στην ΕΠΟ για να δικαστεί επί τη ουσία, εκεί που υπάρχουν τα στοιχεία. Εκεί που η επιτροπή που όρισε ο υφυπουργός σας αθλητισμού, ο χορηγός του Ολυμπιακού. Είπες να κάνουμε διάλογο. Με ρώτησες κάτι. Με μία λοιπόν εισήγηση από κρατική επιτροπή που τη διορίζει ο εκάστοτε υφυπουργός αθλητισμού, με μία απλή εισήγηση, χωρίς να δικαστεί επί της ουσίας στο πρωτοβάθμιο της Super League και στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ η υπόθεση, καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει. Ότι κάποιος είναι πολύ πιο ισχυρός από τον ΠΑΟΚ στο εξαγωνιστικό και όλοι ξέρουν ποιος είναι αυτός. Πήγε η υπόθεση στο ΚΑΣ. Και σου είπα τι θα γίνει στο ΚΑΣ. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν υποβιβάζεται. Ο Ολυμπιακός όμως, επειδή κατηγορείται για κακούργημα, για σύσταση συμμορίας, για 6 χειραγωγημένους αγώνες, μη κοιμάσαι και για τόσο. Για έξι, είπε η κυρία. Μη κοιμάσαι τόσο σίγουρα. Να σκεπάζεσαι και λιγάκι, να μην σε πιάσει κανένα μπουγά. Δεν σκεπάζομαι. Άκου να σου πω, ακούς. Ναι, αλλά ακούω. Τι, επειδή φοράω γυαλιά. Ο Ολυμπιακός, οι μάρτυρες που πήγανε, δεν είπανε κάτι για την ουσία. Ζούνε και μάρτυρες στον Ολυμπιακό. Μπράβο ρε φίλε, επιτυχία. Ο Φίσας, ο Αλαφούζος μου είπαν, άκουσα τίποτα. Υπάρχουν κασέτες, φιλαράκι. Η κυρία Σπανού που έβγαλε το πόρισμα και λέει να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός, τα έβγαλε από μαγνητοφωνημένες κασέτες από την κρατική υπηρεσία. Κάτσε να δεις τι έγινε, περίμενε. Να εξεταστεί, αλλά να σου πω κάτι ρε φίλε. Να μου πει ρε φίλε. Εσάς αποδείχθηκε η πολιτισία και πώς να το παραδέχεστε. Μα πώς αποδείχθηκε. Πες μου, να κλείσουμε αυτό για να πάρουμε, να κλείσουμε αυτό, για να πάρουμε τις γραμμές. Μαζί σου, πες μου, η διαφορά μας ποια είναι, να πω τη διαφορά μας. Πες μου ρε ποια είναι η απόδειξη, ότι αποδείχθηκε η πολιτισία. Ωραία, ψέματα, η απόδειξή μας ποια είναι, ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας, ότι εμένα αν αποδειχθεί ότι ο Μαρινάκης έστεινε αγώνες, εμείς θα τον κουβετσοκόψουμε τον Μαρινάκη. Mm. Ενώ εσείς αρχίζετε και λέτε, ήταν στημένος, ήταν τόνο, ήταν τάλο. Κατάλαβες αυτή η ιστορία όμως δεν κατάσταση. Κόψαμε και κοσκοτά και σαλιάρε. Η ιστορία δεν κατάσταση μου άλλα λέει. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, όλοι δεν είναι σαν και σένα οι Ολυμπιακοί. Οι περισσότεροι είναι πελάτες του Μαρινάκη και υπάλληλοι του Μαρινάκη πλέον. Και το ξέρεις καλά εκεί πέρα στα καμίνια που ζεις. 200 άτομα είναι, δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι, πολύ παραπάνω. Λοιπόν, άκουρα, είναι, πολύ παραπάνω άκουρα, είναι πάλι, να ξέρεις. Και τις καταλήψεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΞής και τα κυνήγια που έχει κάνει προέδρους. Πρόεδροι του ΠΑΟΚ φύγανε έξω, με έξω τα πόδια, το παράθυρο στη λεωφόρο Νίκη, στο Λευκό Πύργο μπροστά. Εσείς δεν τα έχετε κάνει. Εντάξει, εσείς, και δεν μιλάω για σένα, δεν μιλάω για σένα γιατί φαίνεται ότι αγαπάς την ομάδα σου. Μιλάω για τους πελάτες, παύλα οπαδούς, τους επαγγελματίες οπαδούς, που στηρίζουν να πούμε τη Λαμογιά, που στηρίζουν τη Βρωμιά, που στηρίζουν τα 44 ψεύτικα, που στηρίζουν μάτς, που στηρίζουν κύπελα όπως πήρατε με τον Αστέρα Τρίπολης με τα χέρια του Μανιάτη. Ερχόμουν μέσα στην Τούμπα και σου ήρθα 4 για πλάκα. Ναι βρε, με 14 ποδοσφαιριστές. Τι 14 ρε φίλε. Και η μαυροφορεμένη Ολυμπιακός ήταν. Και εγώ να πούμε το κέντρο. Έλα ρε Ολυμπιακός και το εγάλαιο να κερδίζει και άλλοι να πάνε να ξέρω. Κλείσε να πάρουμε για τους υπόλοιπους. Αλλά να σου πω κάτι. Είχα παιχταράδες μέσα ρε. Είχες. Και εγώ δεν είχα το 10 ομαδάρα. Τι ομάδα είχες με φίλοι μου ρε. Το 70-80 δεν είχα ομαδάρα. Με κούδα Παρίδη. Το 70 δεν ζούσαμε. Σόπα. Α δεν ζούσες. Καλά. 75. Άντε κλείσε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με το κορδελιό του χρόνου. Να είσαι καλά. Περαστικά, φέτος θα μπει Παύλα, θα ξαναμείνεις να πούμε άτιτλος, θα είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και υπελούχος και αίτητος νταμπλούχος, έτσι θα γράφει και του χρόνου μπορεί να με ξεπεράσει πάλι. Και ξέχασα να σου πω ότι όσο ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά, το πρωτάθλημα το λέγατε στημένο. Μόλις πέρασε ο Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα δεν ήταν στημένο, φίλε μου, από τα καμίνια. Τέλος πάντων. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Διάλογο, δεν μας... Δεν μας αφήσετε λίγο, ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Εντάξει, γίνεται της ανομαλίας. Ρώτα τον και να πάμε στις γραμμές. Ρώτα, τους ακούει. Να του θυμίσω ότι κάποτε είχε, γιατί τώρα λέει σας γλεντάει ο Βαγγέλας. Ναι. Δεν είπε σας γλεντάει η ομάδα μου ότι έχουμε καλύτερη ομάδα, γιατί γνωρίζει ότι έχει μόνο καδρόνια. Δηλαδή κάποτε, πώς αισθάνεται αυτός όταν είχε δεξιά-αριστερά Ρότζερ Γιανακόπουλο μπροστά του Γιωβάνη Αλεξανδρή Ζέτερμπεκ στο κέντρο και αυτή τη στιγμή έχει αυτούς που έχει. Εδώ είχε το Σεμπά και προφανώς 2 χρόνια μας λέγανε ότι είναι καλός, λέει γιατί γυρίζει την άμυνα. Ναι, δηλαδή, είχε παίχτη ο οποίος δεν μπορούσε να βρει με σέντρα, σέντερ φόρ
ναι, ναι. Τώρα θα πάρει πίσω και το Ρέτσο, ρε, που τον έδωσε 22 εκατομμύρια ευρώ το Ρέτσο. Κοιτάζω και σου λέει, σας γλεντάει ο Βαγγέλας. Έλα, κάτσε να πάρουμε. Εγώ θέλω να ακούσω, σας γλεντάει η ομάδα μου. Κάτσε να πάρουμε έναν ακόμα, Θόδωρε. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Ναι. Έλα. Έλα, για χαρά. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Και λίγο πιο μετά είχαν καλή ομάδα. Με Τσόρι Ντομίγκες, με Μυραλάδες, κάτι είχαν και εκεί. Με Ψυχομάνη, με Ψυχομάνη, Παπαπέτρου, Αρετόπουλο, ναι, βέβαια, τους θυμάμαι. Ναι, βρε, σε σύγκριση με τα τωρινά, ας πούμε, που είπε το παλικάρι με Τζιωβάνη και αυτά που είχαν. Είπαμε εμείς ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ομαδάρες κάθε χρόνο, δεν είχε παιχταράδες. Αλλά ο Ολυμπιακός, η διαφορά ξέρετε ποια είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός στη στραβή του ημέρα, στην κακή του ημέρα, το μάτς θα βοηθούσαν τα κοράκια ή οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, και να το παίρνει το μάτς. Η διαφορά ήταν ότι ο ΠΑΟΚ στην κακή του μέρα την πλέον έχανε. Και οποιοδήποτε ΠΑΟΚ. Με καταλαβες. Είναι μια σημείωση εδώ. Δεν ήταν ότι δεν είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός ή καλύτερο υλικό. Ο Κόκαλης έφερε τον αφρό. Αυτός ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε φτάσει, ενώ μπορούσε να σε κερδίσει στα ίσια, ήταν τόσο χέστης, συγγνώμη για τη λέξη, που ερχόταν μέχρι τα δοκάρια, μόνο και μόνο για να μην χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή, ρε, εσύ Ολυμπιακή, αν δεν το έπαιρνες με 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα και το έπαιρνες με 10, με 8, με 5, θα σε πείραζε. Θα σε πείραζε, να σε χειροκροτήσω και να σε πω μπράβο, ρε μάγκα. Ναι, θα τον πείραζε. Θα τον πείραζε γιατί έπρεπε να κάνει τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, ρε φίλε, και να διαχειριστεί τα χρήματα του Champions League. Και έλα, Κατάση. Και η υγιής Ολυμπιακή, τότε με το σπρώξιμο αυτά, κάποιοι βγαίναν και λέγανε δεν μ' αρέσει να κερδίζει έτσι ο Ολυμπιακός. Το λέγαν κάποιοι. Τα λέγανε, αλλά επιλεκτικά τα ακούγαν κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν το ρώτησες, Στάσο, ναι. για τον Μπαρμπασάβα, είναι καλά στην υγεία του, καιρό έχει να φανεί. Καλά είναι. Έμαθα εγώ, με είπε ο οδηγός του, με παίρνει εμένα ο οδηγός του. Ή έπρεπε να τον πεις, ας πούμε, ότι ο Πειραιάς μπορεί να έχει ομάδα στη Σούπερ Λίγκα, θα έχει τον Εθνικό. Γιατί πόσο ρε φίλε τους πονάει που ο Ιβάν Σαββίδης και η ομάδα που έφτιαξε τους γλεντάει εδώ και 3 χρόνια. Και ο Ιβάν Σαββίδης παίρνει τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια, 5 με 2 double, με 2 double και 5, και αυτοί είναι άτιτλοι. Είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό μέσα στο Λεκανοπέδιο, μέσα στο Πασαλιμάνι, μέσα στον Πειραιά να βλέπεις τη Θεσσαλονίκη να πανηγυρίζει στο Λευκοπύργο 2 φορές σε τακτά χρονικά διαστήματα πρωτάθλημα, κύπελο και double, και αυτοί να κοιτάνε χαμηλά κάτω, να πούμε το δρόμο μπας και βρούνε να πούμε κανένα 2 ευρώ. Με κατάλαβες, είναι δύσκολο. Έλα, ξεκόλας, έλα, Γιώργο. Να πω λίγο κάτι για το άλλο το παλικάρι από τα Καμίνια, το μόνο που μου άρεσε είναι το όνομα που έχει. Λοιπόν, 2 λεπτά, ένα statement τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού είστε τόσο παιχταράδες και έχετε τόσο καλή ομάδα, το δικό σας είναι άπλας και ταχώνει, που παίρνει εδώ και 10 χρόνια, 20 τούβλα το χρόνο, γιατί τσιμπάτε 7, 6 και 5 στην Ευρώπη, αφού είστε τόσο ομαδάρα. Για πες μου, ρε μάγκα, εσύ από τα Καμίνια. Για πες μου πώς γίνεται να είναι πρόεδρός σας ο Μόραλης και να είναι δήμαρχος στον Πειραιά, εσύ που έχεις πάνω σου περηφάνεια. Για πες μας, ρε μάγκα, από τα Καμίνια. Για πες μας πώς γίνεται να συγκρίνεις τώρα το Σαββίδη για πρώτο συγγενή του που αγόρασε ένα ξενοδοχείο με αυτά που έχει κάνει ο άλλος. Πάτε καλά, ρε, έχει κάτω, τι τρώτε, τι πίνετε. Ωραίος. Να πάρουμε... Ποιος ολοκλήρωσε να πάρω ένα φίλο ακόμα. Έγινε Θοδωρή, έγινε Καρδάση μου, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, Θοδωρή. Να σε καλά, αγόρι μου. Έλα, Καρδάση. Ναι. Τάσο, έλα. Τι έγινε, πια έπιασε στούντιο σήμερα, έτσι. Εντάξει, ναι, σήμερα έπρεπε να λείπει ο Ζάχος, το παιδί είχε μια υποχρέωση με τον πατέρα του, το παλικάρι μας έπρεπε να λείπει. Εντάξει, όλα καλά. Ναι, έπρεπε να τον πεις, δηλαδή όλα αυτά που καταμαρτυρούν στο Βαγγέλα, όχι νόρο, όχι απειλές, αυτά δεν ισχύει τίποτα, νομίζουν. Αυτοί λένε έτσι νομίζουν. Κοίταξε τώρα πώς τον είπαμε το παλικάρι, το ξέχασα κιόλα. Σπύρο είπε. Ο Σπύρος, εμένα δεν μου φάνηκε να είναι πελάτης του Φατάουλ. Εμένα μου φάνηκε καθαρό παιδί. Δηλαδή ότι αγαπάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα, όχι τον πρόεδρο του. Κατάλαβες. Και κάποια πράγματα τα δέχτηκε γι' αυτό κιόλα. Με κατάλαβες. Τέλος πάντων. Κάτσε να βάλουμε ένα ακόμα φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια μας. Ω, Γιαννάκης. Καλώς το Γιαννάκη από το Σύνταγμα, ρε. Α, έβαλες και ο Σύνταγμα. Έχουμε... Τη Δευτέρα, Σύνταγμα, τη Δευτέρα. Ρε φίλε, ξαφνικά το κουμπί που ανέβασα έγινε χάρτινο από πλαστικό. Τι γίνεται.
Καλώς το Εξάκη, ρε. Καλώς το Εξάκη, το Γιάννη, ρε. Τι κάνεις? Καλά, ρε φίλε, να εδώ στούντιο μετά από πολύ καιρό. Ναι, ναι, ρε, πόσο φαίνεται? Όλα καλά, όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά. Άρα που ο Φλούς από τα Καμίνια. Ναι. Θέλω να του πω κάτι. Εγώ έχω καταφέρει να μιλήσω προσωπικά, δεν θέλω να παίρνω άλλο στο λαιμό μου. Και κάπως αυτό το θέμα περί πρωταθλήματος και όλα αυτά, τα έχεις δει και στα έχω πει και όλα, τα έχω λίγο αποβάλει. Θέλω να του πω κάτι. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, δεν πάρει 4 συνεχόμενες φορές πρωτάθλημα, πάρει ο Απόλλωνας, ο ΠΑΟΚ, ο Μανδραϊκός και η Τριβή Αραφίνας. Πάει να πει δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι στημένα? Ότι οι άλλες ομάδες δεν έχουν δικαίωμα στην επένδυση? Που είμαι κατά εγώ αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει να μου λέει κάποιος έβαλε λεφτά ο Ιβάν, έβαλε ο Μελισανίδης. Το ότι έβαλε λεφτά ο Ιβάν και πήρε τον Τρέγια που είναι μεγάλο center four, αλλά ο Τρέγιας έπαθε 5.000. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Τζάμπα με πήρες αυτό. Τζάμπα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το είχα πει και στον Τάσο τις προάλλες, όσοι αγαπάμε το χονταράκι και την παλίτσα εκεί πέρα που κυλάει, να πούμε, να γινόμαστε λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι και οτιδήποτε άλλο πέραν αυτό του μόνο που πρέπει να είμαστε, οπαδοί. Εμένα, Τάσο, μου το έχω πει και άλλες φορές, δεν με αφορά τι μπορεί να λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με αφορά τι λέει ο Τρέλιας. Κατάλαβα. Δεν με αφορά, ναι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Έχει ισολογισμούς, έχει έσοδα έξοδα, έχει χαρτούλα, έχει γραφειοκρατία. Ο οπαδός Γιάννη έτσι πρέπει να το βλέπει. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Όπως εμένα με παρεξήγησαν κάτι... πάρα πολλές φορές οι Αριανοί εδώ με τον Ντρούλινγκ, με τον Ζάχου, που τους λέω έχετε γάβρο πρόεδρο. Και να σας πω, ξέρεις γιατί με παρεξήγησαν? Γιατί εγώ δεν λέω ότι οι οπαδοί του Άρη είναι Ολυμπιακοί ή υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Άλλος υποστηρίζει και στηρίζει τον Ολυμπιακό. Με κατάλαβες? Και είμαι σίγουρος γιατί μιλάω. Έχω πολλούς φίλους Αριανούς. Και μιλάω και μου λένε, ρε Σιτάσο, έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες. Εγώ δηλαδή δεν πονάω που έχω γαύρο πρόεδρο. Δεν με πειράζει, νομίζεις? Δεν μου στοιχίζει που μου κόλλησανε τη ρετσινιά? Αλλά τι να κάνω αφού είμαι μπατηράκι? Αφού είχα άσχημες διοικήσεις που με ρίξανε στα τάρταρα, με καθαρίσαν σαν αυγό. Τι να κάνω? Δεν πρέπει και εγώ να φανώ? Και καλά κάνει. Να απαντήσω σε αυτό που λέει. Ναι, ναι, να απαντήσω. Ναι, ναι. Ο Λουκάς ο Μπάρλος, το τέμ της ΑΕΚ, ναι, Αριανός ήταν. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, κοίτα σε μια ομάδα, ρε φίλε, και μεγαλούργησε η ομάδα. Μα, στάσου λίγο να δω ποιοι είναι στη γραμμή. Γιώργος είσαι στη γραμμή? Ναι. Και ποιος είναι ο φίλος ο άλλος? Χρήστος, Τάσο. Έλα, Χριστάρα μου, έλα. Γιάννη, λοιπόν, τρέξω το λίγο να μιλήσω και τα παιδιά, γιατί έχω και τους στουδίδες, έχω και δύο γραμμές. Ένα λεπτό, γιατί έχω να μιλήσω και με τον Τάσο. Ναι. Τάσο, να σου πω κάτι, ρε φίλε, και στο λέω για το χειμώνα. Ναι. Επειδή ξέρω ότι σε ακούει πολλοί κόσμος και σε ένα και τον Ζάχο, και πάρα πολλές φορές υπάρχουν εντάσεις με όλους εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο. Θα είναι καλό κάποια στιγμή, ρε Τάσο, το καλοκαιράκι πριν σταματήσει τις εκπομπές, αν έχεις την καλοσύνη να κάνεις μια αναθεώρηση των πραγμάτων. Και να καταλάβουμε όλοι μας, να μιλήσει και εσύ και ο Ζάχος, χωρίς ομάδες, χωρίς τίποτα, ότι εδώ παίρνουν τηλέφωνο παδί, ρε φίλε. Εμένα δεν με νοιάζει τι λέει Κοντζάρεβα, ρε φίλε, ούτε τι λέει ο Δημάτος. Ουδόλος με νοιάζει τι λέει ο Δημάτος, ρε φίλε, και Κοντζάρεβα. Έγινε, ρε Γιάννα. Τα παπάκια μου που λέγει ο Ζαγόρα. Έγινε, ρε Γιάννα, ρε. Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, Τάσο μου. Εντάξει, έκλεισες. Έκλεισες. Εντάξει, θα φύγω εγώ, θα έγινε. Τι λέει το Σύνταγμα, και... έχει κόσμο. Έχει το Σύνταγμα κόσμο. Δεν έχω πάει ακόμα για δουλειά. Τάσο, ναι, είναι το Σύνταγμα από ό,τι μου είπε το παιδί που έχει το περίπτερο, λες και είναι 15 Αύγουστος. Κανα δυο αμάξια, 5-6 πελάτες. Ναι, ναι, αλλά στην Ομόνια, χθες πηγάζει... κόλαση έγινε στην Ομόνια, είδα. Εκεί στην Ομόνια δεν πιάνουν κορονοϊό στην Ομόνια. Μόνο στην Κυψέλη και στην Αγία Παρασκευή. Πες τα λίγο, έλα εδώ. Μετά, πέστα λίγο αυτά. Μετά από τα αθλητικά, άντε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Άντε, έφυγες. Καλά, να είσαι. Γεια σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, Χρήστος. Έλα, Τάσο. Έλα, γόρι μου, κάτσε να βάλω ένα ακόμα. Να βάλω ένα ακόμα και μιλάς εσύ. Έτσι, μέχρι να... Καλησπέρα, ναι, ναι, εδώ στο 5. Καλησπέρα, ναι. Hello. Hello. Μισό λεπτό, Κωστάκι, να μιλήσει ο κύριος Χρήστος και μιλάς εσύ. Έχουμε και ξεκόλα, έχουμε και ξεκόλα από Γερμανία, έτσι, σταθερό. Έλα, αυτό θα πω και κλείνω. Ναι, Χρήστο μου, ναι. Ο Ζάχος τι, ναι, είπε για το για Κυβίστη Συγκαρυπίδη, για το θέμα Μελισανίδη, σχολίασε? Δεν πρόλαβε, το παλικάρι μας λείπει σήμερα. Δεν είναι εδώ. Λείπει. Τη Δευτέρα θα του κάνω την ερώτηση, θα μεταφέρω την ερώτηση και εγώ και εσύ. Ναι, έτσι. Έτσι. Άντε, έκλεισε εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Χριστάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν. Αλό, αλό.
Αλλό. Αλλό, λέω, απαντάει ο Γιώργος από γερμανικά. Είναι το παλικάρι, δεν περιμένει. Όχι, όχι, εδώ το παλικάρι είναι σταθερό, τον έχω σταθερό σήμερα, πελάτη εδώ. Ο Παπαμπρίζας. Ναι, Παπαμπρίζας. Ο Παπαμπρίζας άλλος ήταν, εμείς την πλέρωσαμε, εν πάση περιπτώσει. Τι λέει. Καλά, Καρτασί, καλά, εσύ. Ο άλλος ραπετεύει τώρα πριν τους μαζέψουν όλους μαζί. Έλα, έλα, σε φτιάξω λίγο τώρα. Όχι ρε, αυτό ρε, αυτό ρε. Έλα λίγο, παοξίδικα, δεν θέλετε κανένα παοξίδικο. Σας τρέλανε στα ξένα ο άλλος. Έτσι, έτσι, βγάλετε πάγο, ουσκάκι, βάλτε και λίμπερο. Θα δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο Γιαννάκη εδώ το φλαράκι πριν που μίλησε το χαρουμάκι μας. Αυτό για σένα και για το ξεκόλα είναι, πιο πολύ για το ξεκόλα βέβαια. Άκου. Αμαρτίες με σου τσουκάκι από Παμπρίζα. Έλα, έλα, βάλουμε κάποια ελικούρα. Πάμε. Έλα, Κώστα μου. Τίποτα ρε φίλε, ένα γιάπηρα με να πούμε για τον Γαβρο, εντάξει, τώρα τι να το πεις. Αυτό το παλικάρι βασικά τον κόβω εγώ για ανιχνευτή. Ξέρεις, επειδή κάτω τους κλείσανε κανένα δύο ραδιόφωνα. Εντάξει, δεν τα είπε άσχημα, δεν τα είπε άσχημα, δεν ήτανε. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαστε είναι εδώ. Πιτσιρικάς, ρε φίλε, δεν ξέρω την ιστορία. Κουστάκι, μπα δεν τον κονέκοψα πιτσιρικά. Να σου πω κάτι, εμείς δεν είμαστε εδώ τσουκαλάδες. Με, το άλλο, με τον άλλο, το, με τον άλλο τον αγαλοτολμά δίπλα του, τον κουμπάρο του, να πούμε τον Άκη, πώς το λένε. Για όποιος λέει κάτι αντίθετο από την άποψή μας να το στέλνουμε. Εδώ είμαστε καθαρά παλικάρια στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Όποιος είναι μεγάλος οπαδικά γάβρος, σέβεται τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μιλήσει με ασέβεια. Έτσι. Ούτε να βγει και να σε πει σε ρίχνα τέσσερα, ενώ ήξερε ότι έρχονταν με στημένη μέχρι και την πετρούλα του εδάφου. Με έριξε τέσσερα, ρε φίλε, έξι τον έριξα στα σέρες. Αυτό τώρα θα σου περιγράφω, γι' αυτό σου λέω για ασέβεια. Δεν πειράζει. Γιατί θα έπρεπε να σέβονται κάποια πράγματα. Έλα, Γιώργο μου. Άλλο. Να σου πω λίγο. Έλα, Γιώργη. Ναι, ναι. Άκουσες εσύ μέχρι στιγμής ένα γάβρο να βγει να τσακουλευτεί και να πει μήπως και μπορεί να είναι αλήθεια. Όχι ρε, όλοι ζουν στον κόσμο τους γιατί τους έχουν προβατοποιήσει εδώ και δεκαετίες πλέον. Δεν αλλάζει αυτό. Πού βρίσκονται μπορείς να μου πεις. Στον παράδεισό τους. Δεν μας θύμισε για το μεγαλύτερο εφιάλτη τότε, στον ιταλικό εφιάλτη, τον ασπρόμαυρο που είδε τις ασπρόμαυρες. Την Εφτάρα λες. Και έφαγε 7 φλόκους που πήγε εκεί ο Δάφνος Στεφανωμένος πρωταθλητής Ελλάδος με τους παιχταράδες που αναφέρθηκε πριν. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία 20... που είπες αυτή, ότι ζει στον κόσμο του και δεν τον νοιάζει τίποτα παραπέρα. Και αυτή την τρέλα βγαίνει και να πουλήσουν εδώ. Λάτα βγαίνει και σου λέει είχαμε παιχταράδες. Ρε φίλε, αφού φοβόσουν να φτάσει στο σημείο να διεκδικηθεί τίποτα. Τι παιχταράδες. Τους παιχταράδες τους είχες και τους έλεγες μη φοβάσαι, πες θα πάρεις πέναλτι. Μη φοβάσαι, θα σε κουμπίσουν και θα φάνε κίτρινοι. Έτσι. Τι παιχταράδες. Έτσι. Παίχτηκε το παιχνίδι, ναι. Να είσαι δηλαδή για να είναι παιχταράδες. Να βάλω και έναν ακόμα φίλο μου, επιτρέπετε. Βάλω τη γουστάρι, δεν τάσω. Βάλω, δώσε. Να. Έχω μήνες να σε δω. Βάλε. Ναι, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Ω, αληθώς Ανέστη, κύριε Βασίλη, τι κάνετε. Τα θέλει μας. Δόξα τον Πανάγαθα και το ίδιο επιθυμώ και για εσάς και για όλους. Καλά να είστε και σήμερα βλέπετε ότι η επικοινωνία διασταυρώνεται με τους ακροατές. Εντάξει, έχουμε σύσφυξη σχέση έως να μην δημιουργείται η αποξένωση των ανθρώπων. Και δημιουργούμε και ένα κρυφό χαμό για τον κύριο Βασίλη, πιστεύω. Έτσι. Είναι το σύστημα που παίζουμε. Έτσι. Σερτό παιχνίδι με ψηλές μαλλιές. Κύριε Βασίλη, θα δημιουργούμε και ένα κρυφό χαμόγελο κατά από τα χειλάκια σας, ναι ή όχι. Λόγω διάθεσης πάντοτε. Πάντα χαμογελάω. Αυτό είναι. Η διάθεση είναι πάνω απ' όλα. Μας αρέσει. Παρακαλούμε. Εάν τύχει και με... Αν ποτέ τύχει κάποιος και ήμασταν μαζί στο στρατό, εκεί που είναι αυστηρά τα πράγματα, όπου σε όποια μονάδα και να πήγα, όλη η διμερία ή ο λόγος συμπλήρωνε εξαιτίας μου το πρωί. γιατί εσύ χαμογελάς, έτσι μου λέγανε. Θέλα σχηθροπούς τα πρωινά, τις πρωινές ώρες. Σχηθροπά βλέμματα. Όλη τη μέρα, όλη τη μέρα. Έτσι ήμουν από μικρός. Ένα γελαστό παιδί και παιδί έμεινα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι το εξωτερικό του, η ψυχή του. Έτσι. Παρακαλούμε και για τάση συντονίστα. Αλλά χάσαμε δυστυχώς το Γιαννάκη.
Μόλις άκουσα το Γιαννάκη από κάτω, εχθές αγαπητέ Τάσο την Ομόνια δεν την πήρε χαμπάρι. Γιατί είχαν κούτρα σουβλάκι και ψωμάκι. Δεν την ψηλιάστηκε και γι' αυτό δεν πήγε. Το Γιαννάκη είπατε τον Αεξή, ε. Να το ένας, είναι το νούμερο ένα. Να τον αφιερώσουμε ένα κομματάκι το Γιαννάκη. Βέβαια. Αχούλα. Τρελοκάψουρος είμαι. Γιαννάκη. Αχούλα. Αν και με τη λέξη σουβλάκι περάστηκε, γιατί αυτοί το λένε καλαμάκι. Ναι, μες το καλαμάκι πίνουμε το βραπέ πάντως. Τώρα και τον άλλον από πάνω. Έλα κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη, σας ακούμε. Κοιτάξτε παιδιά, συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Και θα πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο ψηλιασμένος. Βέβαια. Αυτά τα περίεργα που αρχίζουν και εμφανίζονται δικαστικά, εξωδικαστικά. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Κάτι έρχεται τώρα. Τι μπορεί να έρχεται κύριε Βασίλη? Δεν μπορώ να το... Δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε. Αν και όταν από ό,τι βλέπεις ότι γυρίζει η υπόθεση, λέμε, επί της ουσίας. Εδώ με τον Ολυμπιακό πώς τη βλέπεις? Υπάρχει κανένα ψήγμα να βρεθεί δικαιοσύνη ποτέ θα θετηγεί? Γιατί και εκεί πέρα έχουν αποκαλύφθει πολλά. Πάντα, μα γι' αυτό το πράγμα εννοώ τώρα, για το Ολυμπιακό εννοώ. Ναι, το κατάλαβα ότι εννοείται. Γι' αυτό σας παρακινώ να μας πείτε λίγο παραπάνω από αυτό που εννοείται. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα. Ήτανε μια παρέα. Τέτα. Ήταν μια παρέα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε με τους αείμνηστος Ανδριανόπουλους που όλη η οικογένεια έπαιζε ποδόσφαιρο. Ξεκινήσανε και εκεί που ιδρύθηκε, σιγά σιγά άρχισε να διωγγούται και έπνιξε τον εθνικό. Έτσι. Χρησιμοποίησε το γήπεδό του, γιατί ουσιαστικά μπορεί το γήπεδο να είναι το δωρεάν του να ήμνε στον πατήρ και ιού Καφτατζόγλου, του Λίσανδρου και του Λυσίμαχου. Μάλιστα. Διότι όλη η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι... Ό,τι θα γυρίσετε να δείτε, το ματάκι σας... Θα διαβάσετε και μια επιγραφή ενός ανθρώπου. Τάσος Τρέγιας, Φαριμπίν. Κώστας Ντάλτον. Δεν έβαλε ούτε μία δραχμή στο κράτος. Το κράτος το ελληνικό είναι μόνο για να εισπράττει. Από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε. Ειδικά όταν το κατεβάσαμε στην Αθήνα. Διότι η Ελλάδα... Είπατε πολύ πετυχημένο κύριε Βασίλη, τα δεν κάνουμε, μας έχει ρημάξει και τους τρεις τώρα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να γελάμε με τον Κώστα Ντάλτον. Η Ελλάδα από τη μέρα που πήγα την ποτέβασα στην Αθήνα. Ναι. Φανταστείτε μία Ελλάδα που κάθεται πάνω στον κορμό της Ελλάδος. Κώστα Ντάλτον. Έχει το στόμα της και βόσκει στη Μακεδονία και την αρμέγουνε στην Αθήνα. Ω, να σε καλά κύριε Βασίλη. Άκου Κώστα Ντάλτον. Εμείς είχαμε και Τζον Γουέιν από την Αυστραλία, να ξέρετε. Αυτό γίνεται. Εμείς πώς θα τα αποφύγουμε πλέον, μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Εμείς μπορούμε να... Κοίταξε, το πρόβλημα είναι ημών των Βερολιδητών, να σας εξηγήσω γιατί. Πάρα πολύ απλά. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν ποτέ στην πρωτεύουσα, το σύνθημα είναι προβοκατόρικο. Η Θεσσαλονίκη... Ελήψη της βασιλεύουσας είναι η βασιλεύουσα της Ελλάδος. Έτσι. Αυτό διακόπηκε απότομα το 1913 όταν στην πόλη μας σκοτώσαν τον βασιλιά. Μάλιστα. Εκείνη τη μέρα Θεσσαλονίκη είχε τρεις βασιλείς. Ήταν αυτός ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος και ο αδερφός του Αλέξανδρος που ίδρυσε την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Δεν είναι του μεγάλου Αλεξάνδρου Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Και πήρανε το πτώμα και κατεβήκαν στην Αθήνα και από τότε κόψαν τον οφάλιο ρόλο με τη Θεσσαλονίκη. Διότι στη μετά Χριστόν εποχή, λόγω ότι το κέντρο ρωμαϊκό η Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκει στην επαρχία του Μιλάνου, στη Βέρεια, υπήρχαν λεγεώνες Ρωμαίοι, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είχε το βήμα του εκεί. Σαν Ρωμαίος πολίτης τους δίδασκε. Στη Βέρεια. Φυσικά. Έχει ωραία ροδάκινα όμως και τώρα εκεί. Νεκταρένια, ροδάκινα. Έχει ωραία πράγματα εκεί η Βέρεια. Εκεί στη Βέρεια. Λοιπόν η Θεσσαλονίκη, μόνο από τις εκκλησίες που θα δείτε, μόνο στην Κωνσταντινούπολη θα το βρείτε. Μάλιστα.
Όλοι οι πνευματικοί άντρες ξεκινήσανε από εδώ. Αυτό η Αθήνα δεν το συγχώρεσε ποτέ. Δεν το άντεξε. Ποτέ. Με τον ΑΒ λόγο έβαζε διαβολές μεταξύ μου και του Κωνσταντίνου και έπαιρνε εσένα στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό γίνεται από την αρχή. Όπως κάναμε τον Κούδα. Με όλους, τι είπα, γιατί μόνο ο Κούδας είναι. Ο Κούδας ήταν η αρχή, πες. Μάλιστα. Έτσι γίνονται πάντα. Και θέλουν να τα έχουν όλα. Ωραία. Μπορεί την ίδια στιγμή εμείς να κάνουμε το ίδιο παράπτωμα στη Θεσσαλονίκη και τότε θα ανοίξουν μια τρύπα να μας θάψουν, ενώ στην Αθήνα θα το θεωρήσουν πτέσμα. Μάλιστα. Έτσι. Πέντε γραμμές ολοκληρώνεται λοιπόν, κάποιος. Σας ολοκληρώνω, σας χαιρετούμε. Να είστε καλά κύριε Βασίλη και θα τα πούμε συνέχεια τη ζωή μας. Κωνσταντίνε, ευλογημένος να είσαι. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε Ντάλτον. Πάει ο κότσος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Κοίταξε, καλά, να θέλει και κόκκινο κρασί όμως. Τώρα ήθελα μια ουισκάρα εγώ, κύριε Βασίλη, να γίνω καλά, να έρθω στα κέντρα μου, λίγο να στανιάρω. Α, τώρα που είπες ουισκάρα, με επιτρέπεις από κάτι ιατρικό. Άκου λέει. Όταν πρωτοξεκίνησαν αυτά τα πρωτοφανή για την Ελλάδα μέτρα. Ναι, ναι. Έτσι, διότι αυτά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση πριν 60 ημέρες, ελήφθησαν για πρώτη φορά όταν η Κομμανταντούρ κατέλαβε την Αθήνα. Mm-hmm. 27 Απριλίου του 1941. Α, λοιπόν, είσαι... από τότε είχε να κυκλοφορήσει. Όλα τα προσέχετε κύριε Βασίλη, όλα τα προσέχετε. Κάτσε να βάλουμε έναν ακόμα φίλο κύριε Βασίλη, γιατί γίνεται ναι. Χαμούλης. Καλησπέρα. Έλα ξάδερφε, τι κάνεις. Ω, καλός τον ξάδερφο, καλός τον κούκλο. Ο στρατηγός, από την Κοζάνη. Όχι Κοζάνη. Τον κύριο... Από την Καστοριά, ο συνταγματάς. Από την Καστοριά, ναι. Από το Άργος οριστικό. Ε. Πασχάλη, λοιπόν, Πασχάλη, μ' αρέσει που λες το Ζάχο, έλα να σε κεράσω κανένα τσίπορο. Ο Ζάχος μόνο σουμάδα κατά κουζινού πίνει, ρε φίλε. Πού να ζει κλο-κλο τώρα, ρε. Πλάκα με κάνεις τώρα, ρε. Αυτούς για πλάκα τους έχω, ρε. Λοιπόν, την αγάπη μου στον κύριο Βασίλη. Ακούστατο. Παρακαλώ, έλα. Κύριο Βασίλη. Πού να ακούσω, ακούει. Ακούει κλοκλό. Έπεσα κάτω. Ούσε καλό μας. Ναι, ακούω, έλα. Λοιπόν, το σεβασμό μου στον κύριο Βασίλη είναι φανταστικό. Ε, ναι, τώρα μετά από όλα αυτά δώσ' και το σεβασμό σου. Έχασε και αυτό την μπάλα. Αφού πάψε ρε, μη φοβάσαι ρε. Έτσι, έτσι Πασκαλάρα μου, σήμερα τα λες πολύ ωραία ρε φίλε. Σήμερα είσαι άλλο, σήμερα είσαι ο κανονικός Πασκάλης που ξέρω. Ε ναι ρε, πλάκα με κάνεις. Έτσι, μπράβο. Ήρεμος είναι πια τίποτα, χαλαρός. Είσαι ωραίος ρε Πασκάλη. Αλλά τώρα θα πιω τρία τσίπουρα για την πάρτι σας. Πόρτος. Πάρε και αυτό να σε γουστάρουμε τώρα μαζί έτσι. Λοιπόν. Έλα, Πασχαλάκο μου, έλα. Λοιπόν, πέσα τώρα από τα καμίνια, ναι. Έρχεται ο έκτος στόλος πάλι. Να δουν τα εγγόνια τους από παλιά. Έλα. Μη μου το χαλάς, μη μου το χαλάς. Όχι, δεν στο χαλάω. Ρε Πασχαλή, αφού τους ρε εσύ τους πληγώσαμε. Τους κάναμε να έχουν κόμπλεξ. Δεν είναι τα παιδιά αυτά, γι' αυτό τους λέμε φατάουλ. Ήθελα να τα παίρνουν όλα. Εντάξει, ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη. Και τα παίρνει αυτός τώρα όλα, τι να κάνουμε, αλλά τα παίρνει καθαρά. Καθαρά, αυτό τους τρελαίνει. Τέτοιο πρωτάθλημα με 26 νίκες σε 30 μάτς, δεν υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με κατάλαβες, εκεί αρρωσταίνουνε. Τα σοκ, και στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Εντάξει. Για πες μου, ποια ομάδα είναι άιτητη στην Ευρώπη. Μόνο ο ΠΑΟΚ, πέρσι, μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Γιουβέντους ρεγισία. Μόνο ο ΠΑΟΚ, βρε κυρμίζει, μόνο ο ΠΑΟΚ έμεινε πέρσι, σου λέω αίτητος. Μόνο ο ΠΑΟΚ έμεινε. Τελευταία ήταν μια ομάδα που ήταν ο Ίβιτς και έχασε. Μόνο ο ΠΑΟΚ έμεινε πέρσι αίτητος. Σε 55 πρωταθλήματα. Άντε κλείσε. Άντε φιλάκια, τον κύριο Βασίλη, σήμερα έχεις την καλύτερη εκπομπή της ζωής μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Και πες την κλοκλό. Σταμάτα ρε Φουσί. Ακουτάσω ένα λεπτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πρέπει να είναι ψιλοσυγγενής με το Ζάχο. Να ξέρεις αυτή κάτι, είναι κάτι, είναι ξαδέρφια, δεν ξέρω τι. Έλα κύριε Βασίλη. Κάτσε να βάλω ένα ακόμα, και ναι. Έλα ναι. Ναι. Παρακαλώ εσύ.
Για εδώ. Είπα. Έλα, ναι. Ακούει ο κύριε Βασίλης. Ακούει ο κύριε Βασίλης, εδώ είναι. Ντε μεκ, έφαγα παπά. Τι είναι αυτό. Κύριε Βασίλης, ένα λέει. Κύριε Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω τον Ντεμέκ και έφαγα παπά. Γιατί δεν το ξέρω και εγώ να είμαι Θεσσαλονίκη τώρα, Ντεμέκ. Το Ντεμέκ είναι τάχα μου, ρε. Α, και το έφαγα παπά. Το έφαγα παπά είναι ότι με κορόιδεψε. Α. Κύριε Βασίλη. Παρακαλώ. Έχει ένα πανό στην Τούμπα που λέει πονάνε τα μυαλά μας. Εγώ πονώ μυαλό δεν έχω ξανασυναντήσει πάντως. Όταν πάνε στο ΚΑΣ θα τα αλλάξουν αυτό το πανό. Ξέρεις τα γράφει, πονάει ο επειδή ήξερε τα πίσω χαμήλωσα. Α, μπράβο, α, μπράβο. Έκλεισε, έκλεισε, εντάξει. Έκλεισε. Δεν περάζει. Για την ώρα πάντως να απαντήσω εγώ. Για την ώρα φίλε από τα Καμίνια Γαύρε, αλουνού τα οπίστια πονάνε. Να ξέρεις, και επειδή είσαι και κατηγορούμενος και έχεις αγωνία και έχεις εφιάλτες και σε καταλαβαίνω, για σύσταση συμμορίας είναι κακούργημα αυτό που σου λέω και για 6 χειραγωγημένες αγώνες δεν σου βάζω νουρουάν, ναρκόπλια κτλ. Δεν σε βάζω υπόθεση τζίλου μέσα, καμένους φούρνους κτλ. Δεν στα βάζω αυτά. Σου λέω το πιο απλό. Περίμενε λίγο. Περίμενε, γιατί είσαι και καλομαθημένο, χαϊδεμένο παιδάκι του δημοσίου και μια ζωή σε δικαιώνουν. Κοίτα, μη φας καμιά φάπα με δική σου κυβέρνηση. Από την Ευρώπη μου σου έρθει φάπα. Γιατί ο Ιβάν που το λέτε Ρώσο, εσείς, έχει και αυτό τα δικά του κόνε, ξέρεις, μέσα στην Ευρώπη. Και αν δεν το ξέρεις, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν μέσα στη Ρώσικη Δούμα, μέσα στη Βουλή της Ρωσίας. Και έχει και άρεσε τις σχέσεις με τον Βλαδίμηρο. Όχι τον Βλαδίμηρο αυτό που παίζει στα εγκλήματα. Τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Με κατάλαβες χαλβά. Άντε μπράβο και να μιλάς πιο όμορφα στο ράδιο όταν βγαίνεις. Να μην βρίζεις. Σου δίνουμε το βήμα να μιλήσεις. Εντάξει που άλλοι δεν θα το κάνανε. Αλλά εντάξει ναι, εμείς δεν σε βρήσαμε. Εντάξει. Αλλά σε πονάει τόσο πολύ που δεν έχεις επιχείρημα να μας αντικρούσεις. Πάμε στον επόμενο παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Γεια και χαρά σας. Γεια σου ρε φιλάρετε γίγαντα. Γεια σου φιλάρετε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Πάντως γεγονός είναι ότι αυτή ήταν μια εορταστική εκπομπή αν διαγράψουμε την τελευταία παρουσία του Καμινιώτη. Ναι. Γιατί εντάξει δεν αξίζει τον κόπο να χαλιέται, γιατί αυτός χαλιέται. Τόσο που να μην ανέχεται μια ομορφιά, κάτι ωραίο ρε παιδί μου. Να μην το ανέχεται, να μην το αντέχει. Να ξέχουν μάθει στο ψέμα ρε φιλάρετε αυτή εκεί κάτω. Φιλάρετε μου επιτρέπεις να το απαντήσω ελληνικά. Mm-hmm. Το γάρ ναι. Πολίτης λείψος γεννά παραφροσύνη να ακούσει ο φίλος. Έτσι λέγανε οι παππούδες μας. Κοίτα κύριε Βασίλη, επειδή ακούγε πιτσιρικάδες, κάντε μια μετάφραση. Ότι αν είσαι υπερβολικά θλιμμένος, τότε τρελαίνεσαι. Όχι, πιο πολύ το είπα για τον Καμινιώτη, γιατί σιγά μην ξέρει αυτό που είπες τι σημαίνει. Ναι, ήθελε να ακούσει μεταφράσεις. Αλλά πραγματικά, αν θέλουμε να δούμε σήμερα τι συμβαίνει, ο δικός μας ο Δήμαρχος, με δικά μας χρήματα, τώρα εδώ αναρωτιέμαι γιατί, του Δήμου Θεσσαλονίκης, αγοράζει 50 λεωφορεία για να έχουμε λεωφορεία εδώ στο Δήμο μας. Στην Αθήνα, αντί να αγοράσουν λεωφορεία με δικά τους και όχι με δικά μας, γιατί τα λεωφορεία που αγοράζουν στην Αθήνα τα παίρνουν με δικά μας χρήματα. Το αστείο λοιπόν είναι ότι εκεί, ναι, φτιάξανε την ομορφότερη λέει, στην Ομόνια το ομορφότερο πλατεία, συντριβάνι, ναι. Ναι. Εκεί μπορούν να δίνουν τα χρήματα έτσι. Εμείς γιατί τα δίνουμε για αυτά που θα έπρεπε το κράτος να πληρώνει. Έλατε. Για να μην έχεις εσύ αγαπητέ μου φιλάρετε για να κάνεις πρόγραμμα για την πόλη σου. Το ίδιο παραμύθι εδώ και 200 χρόνια. Αυτό που θεωρείται αυτονόητο για τους κάτω και μας λένε γκρινιάριδες, ας καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάντα. Γιατί κάποια ώρα και ο άλλος λέει έως εδώ και μην παρέκειναν. Δεν μπορούν να
ζούνε με τα δικά μας χρήματα. Κάποια ώρα θα πρέπει να ζούνε με τα δικά τους χρήματα, έστω κι αν είναι λίγα. Μα δεν έχω σίγα τώρα. Αν και η περιοχή εκεί πέρα που ζει ο... Δεν σ' άκουσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως, εκεί η περιοχή που ζει ο φίλος είναι ζόρικη. Πραγματικά, είναι περιοχές που υποφέρουν στην Αττική. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι αυτή η θλιβερή κατάσταση ξεκινάει από μια πλατεία που είναι τραγικά υπεροπτική. Είναι μια πλατεία που μαζεύονται όλοι οι υπουργοί και εκεί πέρα δεν αγγίζεται. Θα μου κάνετε λίγο μια χάρη και οι τρεις που είστε τέσσερις στη γραμμή. Ναι. Για 1,5-2 λεπτά να βάλω λίγο τον break, γιατί δεν έκανα καθόλου το break των 10. Ναι, αν μας θέλεις. Μπορείτε να περιμένετε λίγο στις γραμμές, γιατί είμαστε εκπληκτική παρέα και έχονται πάρα πολλά μηνύματα ότι μας γουστάρουν όλοι. Λοιπόν, είναι εύκολο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι πριν κάνουμε το break. Για τα καμίνια, για το φίλο μας, του Σπύρο. Τον ψέλνουνε. Μετά την Καρπαζιά, εκεί σε βλέπω μετά την Καρπαζιά, να σε ψέλνουνε, φιλαράκι. Λοιπόν, πάμε στο break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος πλέον στο μικρόφωνο σήμερα. Ο Ζάχος έπρεπε να λείπει σήμερα, το παλικάρι μας. Για να δούμε εδώ στις τρεις γραμμές. Έχω τον κύριο Βασίλη, έτσι, ναι. Το φιλάρετό μας, έτσι, ναι. Και τον Γιώργαρο από τη Στουτγκάρδη, το παουξάκι μας. Έτσι, Γιώργη. Yes, για να δω, έχω και έναν ακόμα εδώ. Καλησπέρα. Τάσο. Καλησπέρα, ναι. Βγήκε δεύτερη φορά ο Γάβρος και εγώ πρέπει να βγω δεύτερη, να τον απαντήσω. Εντάξει, άντε απάντησε. Ένα λεπτό, ένα ναι, λεπτό ναι, ναι, μόνο ναι, ναι. Και κλείνω. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτός φαίνεται θα πηγαίνει τσιγάρα στον πρόεδρο του εκεί που θα πάει. Και θα του ράβει και τη φόρμα την κατάλληλη που φοράνε εκεί που πάνε. Ξέρει, ε. Ναι, μάλλον θα κατάλαβε. Ο Γαβράκος. Μάλλον θα κατάλαβε. Ο Γαβράκος, το πιάσε το νόημα. Ναι, εμείς δεν βρίζουμε, μιλάμε έτσι με υπονοούμενα. Άντε, περαστικά του να του πεις. Έγινε, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σου, παλικάρι, γεια χαρά. Επίσης, γεια σου. Για να μην χαλιόμαστε εμείς ουσιαστικά μέσα σε αυτό που ο άλλος θέλει, γιατί πραγματικά είναι εντελώς διαφορετικό το κλίμα, θα πω το εξής αστείο, πραγματικά δηλαδή με εντυπωσιάζει το πόσο υπερβολικά θέλουν να δείχνουν κάποια πράγματα, και αυτό ο κ. Βασίλης το ξέρει καλά, ειδικά με το εκκλησιαστικό κομμάτι, αλλά τέλος πάντων θα πω το εξής. Δείχνουν μια διαφήμιση κρατική που λέει ότι παίρνω την μάσκα μου, την οποία έφτιαξε η ίδια από μόνη της, την πλένω, την πλένει με τι, με σαπούνι. Όταν πλένεις με σαπούνι τα χέρια σου, λέει σκοτώνονται, σκοτώνεται ναι, ο ιός. Ναι. Τη βάζω στους 60 βαθμούς. Ξέρουμε ότι στους 60 βαθμούς σκοτώνεται ο ιός, άρα τον σκοτώνει για δεύτερη φορά. Και πρέπει να τη σιδερώσει κιόλα. Και μετά τη σιδερώνει, λέει, πολύ σχολαστικά για να το σκοτώσει τρίτη φορά τον ιό. Θα πάει σόβια μετά. Δηλαδή να τρελαθούμε. Ξεχνάς και το πνεύμα, φιλάρετε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάσαι ότι πεθαίνουμε εμείς και ύστερα το πνεύμα μας κάνει βόλτα. Έτσι νομίζουν και από τον ιό. Ναι, τελικά φαίνεται. Οπτικά το είπα, ότι... Ναι. Ότι είναι αθάνατος, κάποτε υπήρχε ο αθάνατος, κάποιοι το βλέπανε μια εποχή. Πάντως βλέπουμε κομικές υποθέσεις και πραγματικά γελάμε σε κάποιες των περιπτώσεων, δηλαδή, okay, να δεχτούμε ότι υπάρχει, okay, να δεχτώ ότι κάποιοι υπερβάλλουν, να δεχτώ ότι υπάρχουν και κάποιοι σκοποί οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσα από αυτό, το εκμεταλλεύονται, ναι, σίγουρα όλα αυτά ισχύουν, αλλά σίγουρα υπάρχει και ο ιός, παιδιά, αλλά να πω κάτι. Ναι. Ο ιός σκοτώνει και κολλάει μόνο στην Κυψέλη και την Αγία Παρασκευή και στην Ομόνια, ας πούμε, δεν κολλάει. Ο ιός δεν κολλάει στις παραλίες και κολλάει στα μπιτσόμπαρα που είναι κλειστά. Ο ιός, ας πούμε, δεν κολλάει στα υπόλοιπα μαγαζιά που άνοιξαν και κολλάει στα μαγαζιά της εστίασης που είναι κλειστά.
Δηλαδή... Και δεν κολλάει εκεί που δεν τους επιτρέπουν να πάνε για να κάνουν εξετάσεις. Δεν ξέρω, ρε, γιατί... παιδιά, δηλαδή είναι μερικά ερωτήματα τα οποία γεννιούνται άθελά μας. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε λοιμοξιολόγοι, δεν είμαστε γιατροί, αλλά έχουμε μια σχετικά καλή νοημοσύνη, θέλω να πιστεύω. Έχουμε ένα IQ έτσι τόσο ώστε να κρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος και πότε, ξέρω εγώ, υπάρχει κίνδυνος να μας κοροϊδεύουν ή να μας δουλεύουν. Αυτό ήθελα να σου πω, Τάσο, και σου παραμείνω στη γραμμή όταν είπες για το ουίσκι. Ναι. Ο Λίμπερο έχει μία παγκόσμια πρωτοτυπία, διότι μέχρι που μπορούσα και έβλεπα τα αδερφορικά κανάλια το 2005, παρόμοιος ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός σταθμός να έχει τη χάρη να φιλοξενεί τον κύριο καθηγητή από την Πάτρα. Μάλιστα. Το οποίο η επιστημοσύνη, σας πληροφορώ, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για ένα απλό λόγο. Εγώ μπορώ να τον κρίνω σαν ακαδημαϊκός, γιατί είχα καθηγητά στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Αλλά η διαφορά με τον αγαπητό Σωτήρη είναι ότι είναι άνθρωπος. Δεν σκέφτεται τη θέση του και βγαίνει και συνομιλεί με όλους εμάς. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε, όποιος ενθυμείται τις εκπομπές της Ζούγκλας, το πρόβλημα με την Κίνα πριν καν σκάσει στην Ευρώπη και δει στην Ιταλία, τον έκανα μία ερώτηση, τι είναι αυτός ο ιός, και απάντησαν τις οικογένειες κορώνα, είναι το AIDS, είναι ο MERS, ο SARS κλπ. Να μην κουράζουμε τους ακροατάς. Υπάρχει, μου λέει, μία ιδιαιτερότητα σε αυτόν τον ιό. Προσέξτε τώρα, πριν 4 μήνες, mm-hmm. Όχι τώρα. Ότι όλοι οι άλλοι είναι σαν να πυροβολείς με ένα όπλο, να φύγει ένα βλήμα. Αν το όπλο είναι βαρύ, μπορεί να χτυπήσει εμένα τον Τάσο, να προσβάλλει 2. Αυτός είναι σαν να πυροβολεί πολυβόλο. Μάλιστα. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη μεταδοτική. Μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές και να έχει μεγάλη όχι, διασπορά. Όχι. Α, έχει εύκολη διασπορά, λέτε. Για ποια άτομα υγιή θα προσβάλλει. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα σε αυτόν τον ιό. Και εκεί αρχίζουν τα περίεργα με τους επιστήμονες που μας ενημερώνουν. Ότι ο ιός είναι υπερβολικά αδύνατος στα αλκάλια, δηλαδή το σαπούνι. Mm-hmm. Πεθαίνει με το σαπούνι. Mm-hmm. Είναι καταρχήν να καταλάβετε ένα σφαιρίδιον πρωτεϊνούχων που έχει επάνω λίπος. Για να τρέφεται και να μπορεί να ζήσει μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό mm-hmm. μέχρι να εποαιστεί. Λοιπόν, αδύνατος υπερβολικά στη χλωρίνη. Και στο αλκοόλ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση μας επέβαλε εκείνα τα μέτρα της Κομμαντατούρ, κλείσανε και τις θάλασσες. Όλοι σας θα έχετε περάσει όταν κάνετε περίπατο ένα αυτοκίνητο παρατημένο που είναι κοντά στη θάλασσα. Πιάνει πάνω μια ασπρίλα. Όχι μόνο το αυτοκίνητο και οι πόρτες από τα σπίτια είναι η αλμύρα από τη θάλασσα, ναι, που έρχεται, το αλάτι ένα που λέμε. Αυτοκίνητο που είναι παρατημένο γιατί... την πόρτα του σπίτι μπορεί να την πλύνεις, ναι, να την καθαρίσεις. Εκείνο το αυτοκίνητο είναι θέμα χρόνου να οξυδωθεί, να σαπίσει με λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτό αν το, ναι, το τρίψεις λίγο με το δάχτυλο και το βάλεις στο στόμα θα δεις ότι είναι αλμυρό. Μάλιστα. Πού καταλήγουμε? Δεν υπάρχει μικρόβιο, βάκυλος, επάνω στη γη ιός, ο οποίος να αντέχει σε 2 παράγοντες. Mm. Το ένα είναι το αλάτι. Και το άλλο είναι η νικοτίνη. Μάλιστα. Για να ανοίξετε τώρα τις εγκυκλοπαίδες, θα δείτε όταν χτύπησε ο ιός του AIDS, είχαν 2 φωτογραφίες. Ένα δοχείο από αυτά που έχουν στα εργαστήρια mm. και είχαν μέσα νικοτίνη και ο ιός του AIDS με όλα τα στελέχη του πέθαινε. Και δίπλα είχε ένα ιχνογράφινο ενός καρχαρία mm. με φωτογραφημένο το σηκώτη, όπου το βάζανε AIDS στο σηκώτη επάνω και το μεταβόλιζε και τον εξαφάνιζε. Μάλιστα. Απλά ακόμα η επιστήμη δεν μπόρεσε να βρει τι έχει ο καρχαρίας και σκοτώνει το έτσι. Λοιπόν, αυτοί μας κλείνουν τη θάλασσα, έτσι. Mm. Ο ιός όταν εγώ θα έφτυνα ή θα έβηχα δίπλα στον Τάσο και είμαστε στην παραλία, όταν θα φτιάχναμε τον περίφωτο η άμπο της θάλασσας που δεν την βλέπουμε, είναι αυτή η υγρασία, έρχεται πάνω μας. Με αποτέλεσμα να περνάει στους αρρωγωγούς μας. Και εκείνη την ώρα μέσα στη μύτη και στο βλενογόνο, εμείς να έχουμε και χλωρίνη, γιατί το αλάτι είναι χλωρίουχο νάτριον, mm-hmm. να έχουμε και ιόδιον που είναι αντισηπτικών, ναι, και να έχουμε και αλάτι. Καλά, κοίτα τώρα, εδώ έχουμε άλλο θέμα. Καλά όλα αυτά που λες, αλλά εδώ υπάρχει εντολή Μητσοτάκη για άμεση λύση στο θέμα του αέρι.
Βρέθηκε, λέει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ Υπουργού Επικρατείας για Γεραπετρίτη. Ναι, και ανθρώπων του Άρη και τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Λέει, να δίνει εντολή για άμεση λύση στο θέμα του κοινού μα. Δηλαδή, να ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη λίγο. Είναι δυνατόν για θέμα χρεών, γιατί εδώ χρωστούν, λένε ποδοσφαιριστές, βγήκαν, έστειλαν επιστολή, 4 ποδοσφαιριστές, ο Συστών, άλλοι 2-3, είναι καμιά δεκαριά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η παλιά ΠΑΕ Άρης τους χρωστάει χρήματα. Τι δουλειά έχει εδώ ο Πρωθυπουργός να παρέμβει? Για ποιο λόγο? Την έχει δει Ναπολέον. Για ποιο λόγο? Φιλάρετε, Γιώργο. Έρχονται εκλογές. Δεν έρχονται εκλογές. Εγώ, οι κεραίες μου λένε ότι θα γίνει ανασχηματισμός και πρώτος υποψήφιος να φύγει είναι ο κύριος Αυγεννάκης. Την έχει δει Ναπολέον. Ναι, το θέμα όμως εδώ δεν είναι ότι την έχει δει Ναπολέον. Εδώ μιλάμε για χρέη προς δεδουλευμένα ποδοσφαιριστών. Έτσι ισχυρίζονται με τις αγωγές που έχουν κάνει, με τις επιστολές που στέλνουν κτλ. Δηλαδή, τι, η εντολή Μητσοτάκη για άμεση λύση στο θέμα του Άρη ποια είναι? Είναι να αποπληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται τους χρωστάει η παλιά ΠΑΕ Άρης? Είναι να σβηστούν όλα τα χρέη? Είναι να βρούνε κοινή γραμμή με την ΕΠΟ στο ΚΑΣ που θα πάνε? Ο κύριος Μητσοτάκης σαν τι παρεβαίνει στο θέμα του Άρη, ας πούμε? Κάτσε να δούμε γιατί ο Γεραπετρίτης... Γιατί στο θέμα του ΠΑΟΚ δεν έδωσε άμεση λύση. Εκείνη η διαφορά, γι' αυτό το κάνω θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης στο θέμα του ΠΑΟΚ, με μια απλή εισήγηση και το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, μια εισήγηση από μια κρατική επιτροπή που τη διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και ο εκάστοτε υφυπουργός αθλητισμού, χωρίς καμία απόβαση, χωρίς να εκδικαστεί καν και να ληφθούν υπόψη όλα τα δικαιολογητικά από τις δύο ΠΑΕ, οι οποίες κατηγορήθηκαν τον Ολυμπιακό, αποφάσισε μια τροπολογία, κύριε Μητσοτάκη. Μια τροπολογία στην οποία, αν θυμάστε καλά, διαγράψατε και τον κύριο Ζαγοράκη. Και την επόμενη ώρα δώσατε εντολή και είπατε όποιος θα καταψηφίσει αυτό και δεν θα πάει σύμφωνα με αυτό που λέει η τροπολογία, θα διαγραφεί από το κόμμα. Σε 10 ώρες από την απόφαση, από την εισήγηση η οποία βγήκε, 6 ώρα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Βόλο στην Τούμπα, κύριε Μητσοτάκη. Και τώρα ζητάει και λέει εντολή Μητσοτάκη για άμεση λύση στο θέμα του Άρη. Καλά θα κάνει να βοηθάει όλες τις ομάδες, κύριε Μητσοτάκη. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή γιατί δεν δίνεται άμεση λύση, κύριε Μητσοτάκη? Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, κύριε Μητσοτάκη, που το υποσχεθήκατε ότι θα γίνει σύντομα και γρήγορα στην έκθεση, γιατί μπαίνουν τρικλοποδιές, κύριε Μητσοτάκη? Μπορείτε να μας απαντήσετε? Ή εδώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζητά την ψήφο του Θεσσαλονικίου, του Μακεδόνα, της Βορείου Ελλάδος, μπορεί να μας πούνε τις απαντήσεις? Να τις βοηθήσετε όλες τις ομάδες. Και τον Άρη, ναι, να μην πληρώσει τίποτα, αν έχει δίκιο. Και τον ΠΑΟΚ, αλλά εφόσον τα υπόσχεστε, και τον Ηρακλή, να τα κάνετε και πράξεις. Όχι να βάζει τρικλοποδιές σε μία ομάδα και στις άλλες να είμαστε με λιγάλα. Και να κάνουμε ό,τι ήθελε, όλοι ήθελε ο Ολυμπιακός. Επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν γινόταν, γίνεται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε, στην ΕΠΟ θέλουν εκλογές, λέει, τον Οκτώβριο. Ιούλιο έχουν υποσχεθεί. Και ο Αυγεννάκης και όλοι τους στη συνάντηση που είχαν με τη FIFA και την UEFA. Ιούλιο είπαν θα γίνουν οι εκλογές. Ξέρετε γιατί θέλουν να γίνουν Οκτώβριο? Για να ψηφίζουν όλες οι ενώσεις που είναι 2.500, πόσες είναι. Και ξέρετε γιατί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί. Με καταλάβατε τι γίνεται, με καταλάβατε τι παίζετε? Και όταν υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία αριθμεί 9 μήνες στη διακυβέρνηση του τόπου, αν μη τι άλλο πρέπει να δείχνει μια ισονομία προς όλους τους πολίτες, προς όλες τις ομάδες, σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι υποχρεώσεις, είσαι δικαιώματα. Όχι να υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Εντάξει, όχι να κάνουμε τα χατήρια και ό,τι λέει μια ομάδα και τις άλλες να τις πολεμάμε. Αυτό ήταν το σχόλιο που ήθελα να κάνω ως αφορμή αυτό που είδα σε ένα site εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε να τοποθετηθείτε και να κάνουμε και ένα επίλογο σιγά σιγά. Ορίστε. Αυτό το άκουσα εγώ το απόγευμα στο ραδιόφωνο.
Και συγγνώμη που σας άλλαξα λίγο αυτό που λέγατε, κύριε Βασίλη, αλλά ήθελα, θα έκλεινε εκπομπή και δεν, ήθελα να το κάνω θέμα, δηλαδή την αρχή αυτό. Ο κύριε Μητσοτάκης, α, δεν πρόλαβα. Έχει την εντύπωση ότι είναι πάνω στο άλογο όπως ήταν ο Ναπολέων. Οι καινούργιες εκλογές, όποτε και να γίνουν, θα γίνουν με λίστα. Αυτοί που όλο το χρόνο περιτριγυρνάνε τα κανάλια με τα ωραία τα κουστούμια αυτού που αποκαλύψαν. Ναι, πείτε αυτό, κύριε Βασίλη, και ολοκληρώστε να κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτοί δεν ομιλούν για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουν τη θέση τους. Μάλιστα. Ή αν να μιλήσει κάποιος, τότε θα τον φάει τη θέση ο φιλάρετος. Ή εγώ, κατάλαβες. Μάλιστα, κατανοητό. Δεν είναι πλέον με ψήφο να βγει στον λαό και να πει ψηφίστε με για να βγω βουλευτής. Ψηφίζει ουσιαστικά μόνο κόμμα. Όταν είχε γίνει αυτό, εγώ τότε ίσχυαν τα μέτρα και με είχε εγκαλέσει, δεν ψήφισα. Το 89-90 τότε στις απανωτές που είχε μπει πρώτη φορά λίστα. Και όταν πήγα στο δικαστήριο σας πληροφορώ, χωρίς δικηγόρο, μόνος μου, μου λέει 24 ώρες φυλάκιση και 10.000 πρόστιμο, ο πρόεδρος. Του λέω, γιατί κύριε, του λέω. Μου λέει διότι δεν εξασκήσατε το εκλογικό σας δικαίωμα και είσαι λέω δικαστής εσύ. Με λέει πως τολμάς, μου λέει. Άλλες 24 για περίβριση. Όχι αγαπητοί μου κύριε, λέω να ανοίξω το Σύνταγμα. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Βασίλη. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εγώ ποιον ψήφισα. Εγώ θέλω να ψηφίσω το Δίνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσατε, ναι. Και την έβγαλε αβάσιμη. Διότι αν με καταδίκαζε με την απολογία μου από κάτω με το σκεπτικό, θα μπορούσε να προσφύγει στον Άγιο Πάγο και να κυρωθούν οι εκλογές. Κατάλαβα. Εντάξει. Τώρα αυτή τη στιγμή μας δουλεύουνε. Μάλιστα. Ούτε δηλαδή και να ψηφίσουμε, δεν θα βγάλουμε αυτό το οποίο έχουμε ρίξει στο ψήφο. Σωστά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασίλη για, ευχαριστώ πολύ. Για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Βασίλη. Φιλάρετε, Γιώργο, εδώ είστε. Ναι, ναι. Ωραία. Θα ήθελα να κάνει ένα επίλογο ξεχωριστά ο καθένας σας και να αποχωρούμε σιγά σιγά. Να πω για ελάχιστα, ναι. Απλά ο Γεραπετρίτης σαν δικηγόρος που είναι και σαν το μεγαλύτερο στέλεχος που έχει ο Μητσοτάκης, είπε το απλό, αυτό το αυτονόητο, ότι ο ΠΑΟΚ θα δικαστεί και ότι είναι συμβουλευτικός ο ρόλος της Επιτροπής. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και ο Μητσοτάκης το πέφτει. Ότι δεν είναι δεσμευτική η απόφαση. Άρα λοιπόν, περίμενε να δούμε πρώτα το τι θα γίνει, γιατί άλλα λένε και άλλα γίνονται. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Σωστό. Γεια και χαρά σας. Γεια σου ρε φιλάρετε γίγαντα. Γιώργαρε. Να δώσω λίγο τα χαιρετίσματα στον αδερφό μας, τον Μιχάλη, στη Μελβούρνη. Στον Παπαδόπουλο, το παοξάκι μας. Το γίγαντα, τον Μιχαλάρα. Καλοτάξιδο το αυτοκίνητο που πήρε. Έχει καιρό που το πήρε. Ναι, και είδα και τις πινακίδες που είναι... Pau Gate 4. Τους έχει τρελάνει και στην Αυστραλία όλους. Καλοτάξιδο να είναι. Έτσι. Και να προσέχει εκεί πέρα και να σκεπάζεται εκεί με τα κουνούπια και τους κροκόδιλους και, και ότι υπάρχει εκεί πέρα και τα ερπετά. Και να ξανασμίξουμε πάλι, να γίνουν πάλι τα μάτς στην Ευρώπη, γιατί έχουμε συναντηθεί. Ξεκίνησε να έρθει, αλλά δεν το επέτρεψαν. Όποιος έχει διαβατήριο ελληνικό και διαβατήριο από ξένη χώρα, δηλαδή και ελληνικό και Αυστραλίας, δεν επιτρέπεται. Τουλάχιστον για την ώρα, ίσως σε κανένα μήνα να τους επιτρέψουν. Αλλά έτσι λίγο που τα είπαμε, είπε το παλικάρι, τρελαμένος ήταν. Ήθελε να έρθει και δεν μπόρεσε. Ίσως αργότερα να έρθει. Δεν ξέρω. Να πω και ένα τελευταίο και να κλείσω για το παλικάρι. Ναι. Δευτερολόγησε εκεί από τα καμίνια. Που είπε ότι μας γλέντισε και τα λοιπά, εγώ λέω ότι να μην γυαλίζει πολύ τα πόμολα εκεί πέρα στα καμίλια. θα δούμε στην πορεία φιλαράκο ποιος είναι καθαρός και ποιος όχι. Αυτά ήθελα να πω. Ας κάτσει καλά ο φίλος από τα καμίνια, να μην του γυρίσει το μυαλό του Ιβάναρου και αγοράσει τον Εθνικό και του πάρει και το Καραϊσκάκι για πλάκα. Κάτσε καλά ρε φίλε Σπύρο και στα καμίνια, γιατί άμα τρελαθεί ο Πόντιος και γράψει το μάτι του Τιλτ, θα σας αγοράσει όλους εκεί πέρα κάτω, να ξέρεις. Θα πάρει τον Εθνικό για πλάκα, για πλάκα. Και θα τον κάνει δεύτερο αθλητή. Πρωταθλητής θα είναι ο ΠΑΟ και δεύτερος ο Εθνικός. Να το ξέρεις. Άντε μπράβο. Γιώργα, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Έγινε ένας
πανζουλισμός πραγματικά σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές που ήταν και σήμερα συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Μπήκατε στη φάση μας κι εσείς. Περάσαμε όμορφα. Ένα δίωρο παρέα συντροφιά μαζί σας. Πρώτα Θεός, θα κάνουμε λίγο τώρα τα διαδικαστικά μας και θα αποχωρήσουμε, τα πούμε με τον Ζάχο, παρέτσα πάλι με Ράδιο Μαρμίτα, τη Δευτέρα στις 9. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο Γρό Καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνική ΔΙΣΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι του Μετέωρων, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό της επιλογής σας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, κάθε μέρα όμως. Επίσης, για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα βάζουν, μέχρι τις 31 του μήνα θα βάζουν, όσο και ζέστη να έχουμε, είναι χρυσή ευκαιρία, παιδιά, όσοι έχετε κανένα φραγκάκι στην άκρη, να σκεφτείτε την επόμενη χρονιά σε 4 μηνάκια δηλαδή από τώρα, 5 που θα χρειαστούμε πάλι πετρέλαιο, είναι ευκαιρία, 30% έκπτωση είναι τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, αβάζατε 1000 ευρώ στη δεξαμενή σας, με 650-700 θα τη γεμίζετε τώρα. Ή και το μισό. Λοιπόν, τηλεφωνείτε 2310-611-256, 2310-611-256 για πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση, το οποίο ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Φίλοι μας η Πόπη με τα χρυσά της στα χεράκια σας κουρεύει μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούτε, δεν σας λέμε ψέματα ούτε κάνουμε πλάκα. Μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο Ανανέωση, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, η φίλη μας η Πόπη σας κάνει κούκλους. Όλη την οικογένεια. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνείτε στο 2310-616-999 και ανανεώνεστε οικονομικά. Επίσης, κοντά μας ήταν η Mazda Αμανατίδης. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα. Τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης ο Μανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη και είναι η οδός Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Mazda Αμανατίδης στο 2310-924-931. Και τέλος, το στέκει του Κωστή, ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης και το επιτελείο του ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Με ψητοπολείο, με σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Καθημερινά κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότη σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητας στη Νεαπολάρα, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπαδρέου 113 το στέκι του Κωστή. Τηλέφωνο για παραγγελίες, τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας να καραγουστάρετε γεύσεις σε σούβλες και σχάρες. 2310-620-727. Αυτά από εμάς για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ο Ζάχος σήμερα έλειπε το παλικάρι μας. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο για ένα δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα εδώ με νέες συμφωνίες, με νέες διαφωνίες, με νέες ίντρικες και μια αθλητική παρέα για ένα δίωρο που μόνο εμείς και εσείς ξέρουμε να την δημιουργούμε καθημερινά. Ακολουθούν τα παλικάρια από το Midnight Express. Ο Στέφανος και ο Διονύσης και η παρέα τους θα είναι εδώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες να σας κρατήσουν όμορφη συντροφιά. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.